Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,4 στον FM, Τάσος Στρέγας, Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, Στέλος Παπαντονίου, συντροφιά για άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά σας. Παραίτσα μαζί θα πορευτούμε με όλα τα αθλητικά νέα της ημέρας και της σημερινής αλλά και της αυρινής για το πρωτάθλημα έως και τις 12. Φυσικά δεν θα είναι μόνο το θέμα μας το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα είναι και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στις οποίες ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στο Europa League με ένα πάρα πολύ μεγάλο μάτς 20 Σεπτεμβρίου με την Chelsea αρχής γενομένης. Καλησπέρα Στέλιο Παντωνίου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά είμαστε. Ναι. Βρες λίγο σε παρακαλώ όταν θα ανέβει λίγο τη φάση του πέναλτι, γιατί έχω πληροφορηθεί ότι η ΑΕΚ έχει πάρει ένα πάρα πολύ αβαβά πέναλτι. Έτσι έχω πληροφορηθεί, δεν το έχω δει προσωπικά. Περιμένουμε να το δούμε. Η ουσία είναι ότι στο 41 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ είναι στο 0-1. Αν κάποιοι φίλοι έχετε δει τη φάση του πέναλτι, θα θέλαμε λίγο να μας ενημερώσετε αν είναι ή αν δεν είναι. Γιατί τώρα μπήκαμε στο στούντιο, πριν από λίγο έγινε το πέναλτι. Μας ενημέρωσα πάντως ότι είναι αρκετά αυστηρό, ψιλοαβαβά δηλαδή. Θα το δούμε και θα έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για να ενημερώσουμε και εσάς. Υπάρχει άλλο ένα μάτς εν εξελίξη. Ναι, το Ατρόμητος Ξάνθη είναι στο 43ο λεπτό, είναι στο 0-0. Και λίγο πιο μπροστά, στις 7 και 4. Έπαιξε ο Παναθηναϊκός με την Λαμία στο γήπεδο του ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τα μωρά του Δόνη κέρδισαν με 3-1. Φίλε, πραγματικά παίζουν πάρα πολύ καλά οι πιτσιρικάδες, Εμμανουηλίδης. Τους είδες καθόλου? Ναι. Τους είδα και το εγώ. Προηγούμενο μάτς και τώρα παίξαν πάρα πολύ καλά ποδόσφαιρο οι πιτσιρικάδες. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο ο Βλούγιο Κομμένος. Και νομίζω ότι δίκαια έχει πάρει 2-2. Γιατί και στην Ξάνθη έχασε άλλες 2-3 κλασικές ευκαιρίες. Η Ξάνθη είναι ανύπαρκτη και σήμερα που τη βλέπω. Στις πρώτες 2 αγωνιστικές δεν είναι καθόλου καλή η Ξάνθη. Η Λαμία είναι το κακό στο χειρότερο. Τη βλέπω πρώτο φαβορή για υποβιβασμό με 2-2 ήττες. Στην πρώτη φάση που έκανε, βάλε γκολ. Ναι. Η Λαμία. Η Λαμία, ναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. 3 έφαγε μετά όμως. Και κόντεψε να φάει κανένα 2 ακόμα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με το 2-2 έχει σβήσει την ποινή που είχε λόγω των ποδοσφαιριστών. Πάει το μείον 6. Το μείον 6, ναι. Τώρα ξεκινά το 0, οπότε συνεχίζει. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε λίγο και θα περάσουμε σε λίγο στην Αγάπη Γαβριλίδου από το ΠΑΟΚ 24 να μας ενημερώσει για όλα τα τελευταία νέα του δικεφάλου, μιας και αύριο ΠΑΟΚ, για όσους δεν το γνωρίζετε, δίνει τη δική του μάχη για το επόμενο τρίποντο εκτός έδρας στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. 7 και 4 Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Θα περιμένουμε την Αγάπη Γαβριλίδου να μας ενημερώσει. Είναι στη γραμμή? Ωραία, είναι στη γραμμή η Αγάπη. Εμείς θα τα πούμε τα υπόλοιπα θεματάκια μας μετά το ρεπορτάζ που θα μας δώσει ευθύς αμέσως από το ΠΑΟΚ 24 η ρεπόρτερ Αγάπη Γαβριλίδου. Καλησπέρα Αγάπη. Γεια σου, καλησπέρα Τάσο, τι γίνεται? Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλά κορίτσι μου. Θέλω λίγο πριν ξεκινήσεις για τον ΠΑΟΚ να μας πεις, θέλω να μας πεις λίγο το πέναλτι. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς το Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Είδα το βίντεο. Δεν το είδαμε και την ώρα μπαίναμε για να βάλουμε μικρόφωνα να συντονιστούμε. Ναι, και είναι το οξύμορο είναι ότι ο διευθυντής που σφυρίζει εκεί πέρα από Παπαδόπουλος είναι Θεσσαλονικιός. Είναι από εδώ. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα κάθε φορά να παρακολουθούμε τα ίδια πράγματα. Το ίδιο έργο θεατές, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι δεν θα γίνει συζήτηση από το βράδυ για αυτό το πέναλτι, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι όλοι ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη δεν είναι όλοι ΠΑΟΚ. Και άμα κρίνουμε, λίγο από τις πρόσφατες αντιδράσεις εδώ των συμπολιτών, που περίμενα κανένα δίμηνο για να πανηγυρίσουν επειδή αποκλείστηκε και ο ΠΑΟΚ, επειδή κόντεψε να αποκλείσει ένα πραγματικά ολόκληρο όμιλο του Champions League. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ανάγκη να περάσει στο όμιλο του Champions League, έπαιξε σε όμιλο του Champions League ο ΠΑΟΚ. Αυτό καταλάβεις. Δηλαδή, μπράβο. Στο λέω για να καταλάβεις ότι στη Βόρεια Ελλάδα και ιδίως στη Θεσσαλονίκη πολλοί χαίρονται με την ήττα και το κακό του ΠΑΟΚ, με κατάλαβες, αλλά δυστυχώς για αυτούς περιμένουν αρκετό καιρό. Κατάλαβες. Εσύ ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Αυτό που με τρελαίνει πραγματικά είναι ότι πολλές φορές φτάνουμε στο σημείο ή εδώ να είναι χειρότεροι από τους άλλους. Ναι, ναι. Και πραγματικά δεν μου αρέσει καθόλου ούτε να λαϊκίζω ούτε. Ναι. Να μιλάω για την κακιά Αθήνα, αλλά το ζούμε αυτό το πράγμα.
Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι δυνατόν τώρα οι διαιτητές από τη Θεσσαλονίκη να είναι πιο υπάκουοι στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, σε αυτά που θέλουν από ότι είναι οι Αθηναίοι ή διαιτητές από όλες τις άλλες ενώσεις. Κοίταξε λίγο, στην ίδια την πόλη που διαπρέπει μια ομάδα και πρωταγωνιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν νομίζω ότι το αφισβητεί κανείς, δημιουργείται μεγαλύτερος βαθμός κόμπλεξ από ότι ναι, επικίνδυνο φάουλ για τον Αστέρα Τρίπολης και θα είναι η τελευταία φάση του ημιχρόνου 0-1 στο 45. Το ναι. Για να δούμε το χειρότερο εδώ πέρα είναι ότι δεν περιμένεις ο αντίπαλος να αναγνωρίσει την ανωτερότητά σου. Αυτό νομίζω στην Ελλάδα δεν το έχουμε, δεν πρόκειται να το ζήσουμε. Αλλά τουλάχιστον με περνά διαχαζό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ είδαμε δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, δεύτερο Σάββατο, βλέπουμε τον κύριο Κομίνη να σφυρίζει. Να. Ο οποίος Κομίνη σφύριξε τον Παναθηναϊκό. Σφύριξε τον Παναθηναϊκό για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική και έχει γίνει το χαϊδεμένο παιδί του κυρίου Γραμμένου, της ΚΕΔ και της ΕΠΟ. Μου θυμίζει το μάζι της Σουέφα που έδωσε εκείνο το ανύπαρκτο πέναλτι στην Μπενφίκα για να τη βάλει στο παιχνίδι το τέλος του ημιχρόνου. Καταλαβες. Δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα για 3-4 ημέρες ακούγαμε για πέναλτι του Ροκοτάνκο του Πρίγιοβιτς, όπου ναι. υπήρχε ξεκάθαρη επαφή από το φύλαξο με τον παίκτη. Και σήμερα, ας πούμε. Έχουν περάσει πόσα λεπτά. Σε αντίθεση με την προηγούμενη εβδομάδα, σε 5 λεπτά το βίντεο κυκλοφορούσε παντού και όλοι μιλούσαμε για πέναλτι φάντασμα. Αλλά σήμερα δεν βλέπω κάτι να υπάρχει κάπου. Ακόμα περιμένουμε να βγείτε εσείς στις σελίδες πάντως το πέναλτι. Ναι, και δεν θα βγει, ρε παιδιά, και δεν θα βγει. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα που παρακολουθούμε από πέρσι, νομίζω, γιατί δεν είναι μόνο φετινό. Μας περνάνε απλά, προσπαθούν να μας βγάλουν για χαζούς. Δεν ξέρω, είμαστε τρελοί του χωριού που φωνάζουμε. Και πλέον κινδυνεύουμε να γίνουμε γραφικοί γιατί μας παρουσιάζουν έτσι, δεν ξέρω πραγματικά την κατάσταση πλέον και νομίζω ότι η χρονιά ακόμη έχει να μας δώσει τόσα πολλά. Πέρασε ανεκμετάλλευτο το πολύ επικίνδυνο φάουλ το Αστέρα Τρίπολης. Για να δούμε, εδώ υπάρχει χέρι, για να δούμε. Μισό λεπτάκι λίγο, για να ξαναβλέπουμε τη φάση. Εδώ υπάρχει χέρι, νομίζω. Ναι. Δεν το έχουμε, δω καλά, για να το ξαναδούμε, μισό. Όχι. Όχι, δεν είναι σχέση. Είναι κολλημένο στο σώμα. Καμία σχέση, εντάξει. Okay, okay. Ναι, να μην γίνουμε μαϊντάνοι, έτσι. Εμείς, ό,τι ισχύει, αυτό θέλουμε να. Μα αυτό να είναι, Ρεστάσο. Πες μας λίγο το πέναντι, το είδες, αγάπη. Το είδες. Το πέναντι είδα τώρα πριν συνδεθούμε ένα replay στα κλειστά. Δεν είναι κάτι, Ρεστάσο τώρα. Αυτό το πέναντι, άμα το παίρνει ο Πόκ, θα ακούγαμε ολόκληρη συζήτηση, θα ξεκινήσει, λέω ήδη. Λογικά μπορεί να το δείξει τώρα στο συνδρομητικό που έλεξε το. Θα δείξει την εκτέλεση, η οποία εκτέλεση πολύ τυχερό τον γκολ του Μάνταλου. Αποκρούει την μπάλα δηλαδή για ένα πόντο. Άμα την πιάσει καλύτερα στα δάχτυλα, άμα την πιάσει λίγο πιο δυνατά, θα το βγάζει. Ναι. Είναι και κρύο γιατί είναι και στο τέλος. Είναι στο τέλος, ναι. Τελειώματο του ημιχρόνου. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε γιατί κατά τις δηλώσεις του Μανιά, ο οποίος περίμενε χωρίς να τον καλέσουν οι δημοσιογράφοι. Ήσουν εκεί νομίζω στη μεικτή ζώνη, αγάπη. Όχι απλά περίμενε, ναι. Πήγε αφού έγινε μια συζήτηση με τους τρόπους του Αστέρα και ξαφνικά θέλησε να μιλήσει ο Μανιά. Είναι. Πηγαδάκι, τον δασκάλεψαν εκεί τη Δαπή και πήγε και μίλησε. Και άμα δεις όλες οι δηλώσεις και των δύο ποδοσφαιριστών αλλά και του προπονητή, του Παντελίδη, ήταν τυποποιημένες. Ναι. Ήταν τυποποιημένες 100%. Δηλαδή όλοι ξεκινούσαν και λέγανε για να δημορφώσουν κατευθείαν τη γνώμη και λέγανε ότι. Χάσαμε με ένα άδικο πέναλτι. Δεν είδατε τι έδωσε ο διαιτητής. Και μετά, ναι, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Ολόψυχα να περάσει και είναι καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και να είχαμε να λέγαμε και στο τέλος, ναι, φεύγουμε, αλλά είμαστε αδικημένοι. Δηλαδή με το γάντι, έτσι. Λογικά θα περιμένουμε και σήμερα να βγουν μετά το τέλος του αγώνα, να πούνε για το πέναλτι της ΑΕΚ και να προπονηθούν. Λογικά. Αν θέλουν να είναι δίκαιοι. Με αυτά που λένε και κάνουν. Θα περιμένω τον κύριο Θεοδωρίδη, εγώ το Σάββα, ο οποίος σε μάτσε του Ολυμπιακού στην Αγγλία θυμήθηκε την Τούμπα ξαφνικά. Όχι, όχι. Δεν ήταν αυτό το σημείο από τις δηλώσεις. Το σημείο ήταν ότι παρουσίασε έναν ΠΑΟΚ που δεν προκρίθηκε. Μάλλον δεν κατάλαβε ότι πέρασε απλά στο Europa League και ότι οκ, δεν πέρασε τα Champions League. Θα παρουσίασε έναν ΠΑΟΚ που δεν παίζει η Ευρώπη. Και έχει ένα θέμα με τα μαθηματικά ο κύριος Θεοδωρίδης. Αλλά ναι, η βαθμολογία ήταν δική του. Δεν είδε. Θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Εύχομαι αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός να το χαρίσει άλλα 50 χρόνια να ζήσουμε κι εμείς να τον ακούμε τις δηλώσεις που κάνει να γελάμε. Γιατί και ένα πρόβλημα σοβαρό υγείας ο άνθρωπος. Αυτό, εγώ το εύχομαι ο Θεός, πραγματικά πέρα από τα πάντα, να το χαρίσει την υγεία του για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Δεν με νοιάζει πόσο είναι, 80, να ζήσει 120, δεν μας χαλάει. Κατάλαβε. Ναι. Να τον έχουμε να τον ακούμε, ρε παιδί μου, να γελάμε.
Κάποτε είχαμε τον Αλέφαντο, έτσι. Σκάναμε στα γκάλια με τον άνθρωπο. Εντάξει, κάποτε βλέπαμε σάτυρα του Λαζόπουλου. Ε, τώρα έχουμε το Μπαρμπασάββατο και πόσα χρόνια. Τώρα περιμένουμε δηλώσει Σαββατοδορίδη κάθε Κυριακή. Αυτό ναι, όχι τίποτα άλλο. Έφυγε και ο μεγάλο Χάρη Κλίν εδώ συμπολίτη μα. Και δεν, ναι. Δεν υπάρχει κάποιο για να μα προσφέρει άπλετο γέλοτα. Οπότε έχουμε το Μπαρμπασάββατο. Καλά να είναι. Ναι, άνα, μπράβο. Καλά να είναι να είναι γερό ο άνθρωπο. Έτσι κι αλλιώ η ζωή την Ολυμπιακό και πραγματικά. Μπράβο του κιόλα που το αντέχει αυτό το πράγμα ακόμα εντάξει και σε αυτήν την κατάσταση. Εντάξει, σε αγάπη. Και για άλλου η ζωή του είναι ο Πάοκ. Δεν κάνουν αυτή την προπαγάνδα. Δηλαδή, εντάξει, θα σου πω κάτι άλλο. Το θέμα είναι να το φιλτράρει όλο αυτό. Να το καταλαβαίνει λίγο. Και νομίζω ότι πλέον υπάρχουν και μια μερίδα Ολυμπιακών που το καταλαβαίνει. Ναι. Από πέρσι κιόλα, νομίζω. Εντάξει. Τέλο πάντων, πάμε. Πέρσι είχε βγάλει, και ανακοίνωση θύρα 7 που κατά του Σαββαθοδωρίδη να σταματήσει να κάνει δηλώσεις. Ναι. Ναι, γιατί ξέρεις ότι όταν ειδικά η ομάδα δεν πάει καλά και ακούς και από πάνω τέτοια πράγματα, δεν το αντέχεις αυτό το πράγμα. Συγχυρίζει. Κατά ψέματα τώρα. Εντάξει, κάποια στιγμή θυμάσαι ότι υπάρχει και ανδρισμός, δεν παιδί μου. Ναι, ότι τα πράγματα παίζονται στο χορτάρι και τι. Βλέπουμε και πέντε πράγματα. Δηλαδή, αγωνιστικά δεν μπορούμε να κερδίσουμε τις εντυπώσεις, ξέρω εγώ, στην κερκίδα. Γιατί. Και τα τελευταία χρόνια κάνουμε και κερκίδα με ηχεία, με μεγάφωνα, κατάλαβες. Πάμε λίγο αγάπη στα δικά μας. Πάμε λίγο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Θα ξεκινήσω από το παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι όλα πολύ τα πράγματα. Κάτσε κάπου σταθερά, γιατί λίγο κάπου έτσι λίγο σε χάσαμε. Λίγο. Για κουνήσου λίγο κάπου έτσι, λίγο ένα-δύο βηματάκια. Εντάξει, τώρα καλύτερα. Ναι, εκεί μην κουνιέσαι, εκεί κάτσε. Εκεί είσαι καλά. Ωραία, λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά, από το αυριανό παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα μπορούν να περιμένουν. Mm-hmm. Για τον ΠΑΟΚ το αυριανό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και για ψυχολογικούς λόγους κατά τα θέματα, γιατί όσο και να έχει υπήρξε έτσι μια αλλαγή κλίματος από το παιχνίδι της Τετάρτης και κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτός ο αποκλεισμός, από το αποτέλεσμα και από όλα αυτά. Οπότε και ψυχολογικά η ομάδα το χρειάζεται, ακολουθεί φυσικά η διακοπή, οπότε πάντα σε μια διακοπή θες να πας με ένα καλό αποτέλεσμα και σίγουρα βαθμολογικά από τη στιγμή που το πρωτάθλημα βλέπουμε πώς ξεκινάει, βλέπουμε τι γίνεται γενικότερα σε όλα τα παιχνίδια, δεν μπορείς να έχεις απώλεια, ειδικά από τόσο νωρίς. Και με τον Οκτώβρη, γιατί κοιτούσαμε το πρόγραμμα αυτές τις μέρες από χθες κυρίως, ο Οκτώβρης είναι κάθε τρίμερο και ντέρμπι. Ναι. Είτε σε Ελλάδα είτε σε Ευρώπη. Μέχρι την 1η, 10η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ μαζί με τα ευρωπαϊκά μάτς που έγινε κλήρωση τώρα την 5η έχει ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ναι. Και είναι μέσα έξω. Έχει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Τσέλσι. Τσέλσι, Μπάτε Μπόρισοφ. Ναι, έχει πολύ πράγμα. Αυτό. Και γενικότερα στον ΠΑΟΚ ξέρουν και το λένε και όλα σε κάθε ευκαιρία ότι στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθος, γιατί κατά τα ψέματα, παιδιά, βλέπετε τι γίνεται και το πόσο εύκολο είναι να εκμεταλλευτούν οι αντίπαλοι, βάλτε όποιον θέλετε στη λέξη αντίπαλος, το δικό σου το λάθος. Οπότε στον ΠΑΟΚ έχουν στραμμένη την προσοχή τους όλοι στο αυριανό. Η ομάδα σήμερα το πρωί ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, ανακοινώθηκε η αποστολή, να την αναφέρουμε εντάχει. Θα είναι ο Πασχαλάκης, ο Ρέι, ο Τόσκα, ο Μάτσο, ο Βιερίνιο, ο Μαλεζάς, ο Κρέσπο, ο Χατσερίδης, ο Σάκοφ, ο Μαουρίσιο, ο Κάνιος, ο Πίσης Βαροπέρδας, ο Λκαντουρί, ο Λιμνιός, ο Άρντε, ο Πρίγιοβιτς και ο Ακπόμ. Εκτός έχουν μείνει ο Βαρέλα που εκτεί τη δεύτερη ποινή της τιμωρίας του, από την επόμενη αγωνιστική είναι διαθέσιμος, ο Κίτσιου, ο ανέτοιμος Βέρμπλουμ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες και κυρίως μετά από την εμφάνισή του το περασμένο Σάββατο, όπου φάνηκε φανερά ανέτοιμος, κάνει ένα εντατικό πρόγραμμα, είναι μία μίνι προετοιμασία για τον Σουηδό για να είναι έτοιμος το παιχνίδι με τον Όφη με την επανέλαξη του πρωταθλήματος. Και ο Ζάμπα έμεινε έξω. Δεν σ' άκουσα. Και ο Ζάμπα, λέω, ο Ζάμπα έμεινε έξω λόγω, ακριβώς, ναι, λόγω των ξένων ότι πρέπει να είναι μόνο 5. Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 ξένους στο ρόστερ του αυτή τη στιγμή. Έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί σε παιχνίδια 5 ξένους, οπότε σήμερα κρίθηκε ότι ο Ζαμπά θα είναι αυτός που θα μείνει εκτός και αυτό το πράγμα θα ισχύει για όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος, οπότε κάθε φορά ανάλογα με τα πλάνα του Λουτσέσκου θα μείνει και ένας εκτός. Αυτό δεν ισχύει στην Ευρώπη όμως, νομίζω. Αυτό όχι, δεν ισχύει στην Ευρώπη. Δεν ισχύει στην Ευρώπη. Δεν γίνεται καλώς να ισχύει στην Ευρώπη. Αλλά στην Ελλάδα ακόμη ισχύει, οπότε ο Ζαμπά κρίθηκε ότι θα μείνει
εκτός για σήμερα. Εντάξει, νομίζω είναι και λίγο λογικό από την άποψη ότι μεσοεπιθετικά είναι όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι, οπότε για αυτό το παιχνίδι έκρινε ο Ρασβάν Λουτσέσκου ότι αυτός θα είναι που θα μείνει εκτός. Έχουμε κάποια πιθανή ενδεκάδα. Ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Από εκεί και πέρα, με τον Βαρέλα να είναι εκτός και με δεδομένους και αυτούς τους παίκτες που έχουν μείνει στην Θεσσαλονίκη, υπάρχει μία δοκιμή του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα και πάλι μεσοεπιθετικά. Νομίζω αυτό ισχύει από πέρσι, γιατί εκεί είναι που επιλέγει κυρίως ο Λουτσέσκου να κάνει αλλαγές στα παιχνίδια. Στην άμυνα θα είναι ο Μάτος μαζί με τον Βιερίνια στα άκρα. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Κρέσπο μαζί με τον Χατσερίδη, με τον Βαρέλα είπαμε να είναι εκτός. Στη μεσαία γραμμή έχουν δοκιμαστεί και οι τρεις, και ο Σάκοφ και ο Μαουρίσιο και ο Κάνιας. Φάνηκε μέχρι χθες ότι ο Μαουρίσιο και ο Κάνιας θα παίξουν και σε αυτό το παιχνίδι μαζί και μετά θα πάρουν και αυτοί μέσα στην διακοπή ανάσες. Σήμερα ωστόσο πήρε αρκετό χρόνο και ο Σάκοφ δεν αποκλείεται να ξεκινήσει. Απλά το βρίσκω λίγο δύσκολο να ξεκινήσει μαζί με τον Μαουρίσιο. Αν και νομίζω ότι για ανάσες πιο πολύ πρέπει να πάρει ο Κάνιας με βάση την εικόνα στους τελευταίους αγώνες. Να κάνω μία ερώτηση. Βεβαίως, ναι. Είναι προαιρετική η απάντηση. Ναι, ναι. Πόσο χειρότερος θα μπορούσε να ήταν ο Χαρίσης από τον Κάνιας? Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ο Κάνιας δεν είναι... Μην μένουμε στην εικόνα του Κάνιας τα τελευταία 2-3 παιχνίδια, ωραία. Η θέση του Κάνιας είναι μια θέση που θέλει πάρα πολλά τρεξίματα μέσα στο παιχνίδι και γενικότερα θέλει πάρα πολύ ενέργεια. Ο Κάνιας έχει πάρει συνεχόμενα παιχνίδια και ναι, δεν ήταν καλά στα τελευταία παιχνίδια. Από την άλλη, από την πρώτη και όλη στιγμή, νομίζω όλοι σημειώσαμε ότι του Χαρίση ο δανεισμός είναι λάθος. Αλλά δεν είναι κάτι που το κυνήγησε ο ΠΑΟΚ. Είναι κάτι που το κυνήγησε ο ατζέντης του παίκτη. Είναι μια αντίστοιχη περίπτωση με τον Λάμπρου ο Χαρίσης. Οι δύο παίκτες, και ο Λάμπρου και ο Χαρίσης, δεν ήθελαν να διακινδυνεύσουν μια σεζόν με το πολύ 10 παιχνίδια. Και οι δύο κυνήγησαν τον δανεισμό. Εγώ νομίζω ότι και οι δύο θα είχαν πολύ μεγαλύτερο κέρδος αν έμεναν εδώ, έπαιρναν έστω και 10 παιχνίδια, αλλά δούλευαν με τον Λουτσέσκου, έμπαιναν στην φιλοσοφία του, στη λογική του, στην τακτική του, και νομίζω ότι το κέρδος ήταν μεγαλύτερο. Αλλά σου λέω ξεκάθαρα ότι και των δύο η κίνηση για δανεισμό έγινε από την πλευρά τους. Και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή ο Λουτσέσκου και για τους δύο ήταν θετικό στο να μείνουν εδώ. Και νομίζω ότι είναι και λογικό, έτσι. Okay. Αλλά στο λέω γιατί αυτό προκύπτει και από το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Ιδίως για το Χαρίση, εγώ πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να παραμείνει στην ομάδα φέτος. Και για μένα θα ήταν και... Όχι θα ήταν, είμαι. Είναι απαραίτητο για τον ΠΑΟΚ να έχει το Χαρίση, αλλά από τη στιγμή που έγινε αυτό το πράγμα... Μιλάμε για το πνευμόνι, για το πνευμόνι στο κέντρο. Που μπορεί να σου βγάλει τα χιλιόμετρα της ζωής του. Ναι, αλλά ξέρεις Τάσο, πολλές φορές, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες οι ποδοσφαιριστές, παρασύρονται εύκολα από την άποψη ότι κυνηγάνε τα νούμερα. Δηλαδή, ο Χαρίσης αυτό ξεκάθαρα επέλεξε αυτό το καλοκαίρι, τα νούμερα. Εντάξει, το γι' αυτό κάνει τις μετοχές. Γι' αυτό είναι οι έμπειροι προπονητές, γι' αυτό είναι όλο το προπονητικό team, γι' αυτό η ομάδα λέγεται οργανισμός. Όταν παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα και βλέπεις ότι ο ποδοσφαιριστής είναι παιδί μου εξαιρετικός, αλλά το μυαλό του, ξέρω εγώ, ας πούμε, να πάρουμε την περίπτωση του Άρντα. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά είναι ψυχοπαθής, είναι τρελός. Είναι κανονικός τρελός ο άνθρωπος. Έτσι. Πρέπει κάποιος να το φρενάρει. Έτσι, να το βάλει κάτω και να τον πει. Έλα εδώ, ρε τρελάκια, κάτσε κάτω. Όλα καλά, όλα ωραία. Αλλά... κάνε την τρέλα σου, ρε παιδί μου, αλλά από 10 τρέλες που έκανες, κάνε, ξέρω εγώ, 2. Χαλάρωσε το λίγο, γιατί δεν είναι σοβαρό. Αλλά αυτό θα σου βγει στις 10 περιπτώσεις, θα σου πω στις 7, αλλά θα είναι και οι 2-3 που δεν θα σου βγει. Ωραία. Και νομίζω αυτό το πράγμα έχει γίνει. Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση ακόμα. Και άμα δεν πάει, τα τελευταία 2 χρόνια, ποδοσφαιριστής του 6 στον ΠΑΟΚ, έγινε του 7, του 7,5 κάποιος. Ναι, αρκετοί έχουν γίνει. Ο Τζαλμακάμπος. Τρανό παράδειγμα. Τζαλμακάμπος, πέρσι. Νομίζω είναι το μεγάλο παράδειγμα. Λιμιός. Για μένα ο Λιμιός φέτος είναι εντελώς διαφορετικός. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα παιδί που
δεν είχε παραστάσει πέρα από τον Ατρόμητο, Ευρώπη, παιχνίδια, μεγάλα, ντέρμπι, και φέτος έχει ξεκινήσει βασικός και διακρίνεται κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή, με εξαίρεση το παιχνίδι στην Πορτογαλία, είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τώρα, πραγματικά, άμα δεν συμφωνείς, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Εγώ, αλλά γενικότερα... εγώ μπορώ να σου πω και δύο αντίστοιχες καταστάσεις. Η μία του ΜΑΚ, που μία ολόκληρη χρονιά πραγματικά δεν βλεπόταν. Γι' αυτό του ΜΑΚ ήταν ιδιόμορφη περίπτωση όμως. Ναι, αλλά ήταν στην ομάδα. Ναι, αλλά του ΜΑΚ... προπονιόταν τα κανονικά μέσα από, το, από τους ίδιους προπονητές που κάνανε τον Κάμπος, που κάνανε ας πούμε το Λιμιό και τα λοιπά, ήταν και ο ΜΑΚ μες στην ομάδα. Δεν έχει σημασία πάντα μόνο το αγωνιστικό, Τάσο. Έχει σημασία και το γεγονός ότι ο ΜΑΚ ήρθε εδώ με πίεση να αποδείξει και αυτό το πράγμα δεν του έβγαινε σωστά. Δηλαδή ο ΜΑΚ τραβούσε ενέργειες, ήταν συνέχεια νευρικός. Δεν μπόρεσε πέρσι να ανταποκριθεί σε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποια πράγματα σωστά. Και αυτό δεν μπορείς να προβλέψεις, δεν μπορείς να το ξέρεις. Mm-hmm. Ο ΜΑΚ πέρσι πήρε ευκαιρίες. Δούλεψε μαζί με τον Λουτσέσκου σε πάρα πολλούς τομείς. Προσπάθησαν στον ΠΑΟΚ να τον αξιοποιήσουν και πήρε ευκαιρίες και σε σημεία που δεν ήταν καθόλου καλός. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ένα παιχνίδι που ο ΜΑΚ μπήκε και είχε το μυαλό του συγκεντρωμένο σε αυτό που έπρεπε να κάνει. Τραβούσε ενέργειες, έκανε νέες βιαστικές επιλογές. Φαινότανε αυτό το πράγμα. Άρα ο ΠΑΟΚ έφερε ένα ποδοσφαιριστή πίσω, ο οποίος δεν προσέφερε σχεδόν τίποτα. Και τον κράτησε μια ολόκληρη χρονιά. Ναι, νομίζω ότι πέρσι του ΜΑΚ το πρόσημο δεν ήταν θετικό. Ναι. Αν ήταν θετικό. Που, τη στιγμή που πρόπερσι έφυγε μια παικτούρα, ο Ενρίκε, αν θυμάσαι, έτσι, και αποκτήθηκε ο ΜΑΚ στη θέση του. Όχι, και άλλη ιδιόμορφη περίπτωση είναι ο Ενρίκε. Τάσο, ο Ενρίκε έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου είναι προπονητής που το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι τακτική. Και γι' αυτό το λόγο με τον Ουάρντα έχει κάνει τεράστια προσπάθεια αυτό το καλοκαίρι και πάρα πολλές συζητήσεις μαζί του για να το εξηγήσει το τι θέλει να δει. Και ο Ενρίκε είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το πράγμα. Ο Ενρίκε είναι ο παίκτης που θα κοιτάξει να κάνει το δικό του το παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί να προσαρμοστεί στα τακτικά θέλω του Λουτσέσκου. Το πάλεψε πάρα πολύ και ο Λουτσέσκου δεν τα κατάφερε. Αυτό, και αυτό μπορεί να το πει ακόμα καλύτερα και ο Σταύρος που ήταν στην προετοιμασία και αυτό μου μετέφερε και γι' αυτό στο λέω, επειδή δεν ήμουν εκεί. Στην προετοιμασία φάνηκε ξεκάθαρα το τεστ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ήταν ανάμεσα στον Ουάρντα και στον Ενρίκε. Ωραία. Αυτοί οι δύο ήταν που ήταν στο στόχαστρο στην προετοιμασία. Να δουλέψει μαζί τους ο Λουτσέσκου, να τους μάθει, να τον μάθουν και σιγά σιγά να δουν πώς θα εξελιχθούν και αν θα μείνουν στο ρόστερ. Ο Ουάρντα το πέρασε το τεστ και νομίζω ότι το δείχνει κιόλας, όποτε έχει παίξει μέχρι στιγμής. Από την άλλη, ο Ενρίκε δεν μπόρεσε να προσαρμόσει αυτό το πράγμα. Αλλά ξαναλέω, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Δεν γίνεται πάντα να σου βγαίνουν 10 στους 10. Είναι παίκτες που σε κάποιες ομάδες δεν κολλάνε, κακά τα ψέματα. Όπως είναι, ας πούμε, τέτοια περίπτωση νομίζω ήταν ο Φακούντο Περέιρα. Δεν κολλούσε στον πάκο ο παίκτης. Μάλιστα. Αυτό βλέπω. Εγώ βλέπω κάτι άλλο από την εποχή του Κωνσεϊσάου πάντως. Ότι όποιος σηκώνει λίγο ψηλά τον Αμανέ και έχει ποδοσφαιρικό τσαμπουκά ή είναι λίγο τσαμπουκάς και μάγκας λίγο σαν χαρακτήρας μέσα στο γήπεδο, φεύγει από τον πάκο. Θες να δούμε τον Ισαροάλδε, θες να δούμε τον Κωνσεϊσάου. Θες να δούμε τον Μουσλίμοβιτς, θες να δούμε τον Γκαρσία. Σου είπα τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις. Ναι, αυτά όμως κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Καλά, δηλαδή να σου πω και κάτι. Και ο παίκτης δεν μπορεί να είναι ρομπότρες η αγάπη μέσα στο γήπεδο. Χρειάζεται και να παίρνει και μια πρωτοβουλία εκτός από τις οδηγίες που λέει ο προπονητής. Δηλαδή να έχει ιδία ανάγκη, να έχει δικιά του κρίση, ρε παιδί μου, δική του επιλογή σε κάποια στιγμή. Εντάξει, κατά 80% να εκτελέσει. Τις εντολές του προπονητή. Μιλάς για προσωπικότητες. Φυσικά. Ο Γκαρσία δεν είναι αυτός ο παίκτης. Ο Γκαρσία δεν ήταν προσωπικότητα. Ο Κουσιεσάου δεν ήταν προσωπικότητα. Ο Γκαρσία, αυτό που μου λες τώρα είναι 10 χρόνια πίσω. Δεν είναι 10 χρόνια πίσω. Είναι 5 χρόνια πίσω. Είναι 5 χρόνια πίσω. Ο Γκαρσία δεν έφυγε πριν 5 χρόνια από τον ΠΑΟΚ. Ή ο Κουσιεσάου. Ο Δόνης πότε ήταν αγάπη στον ΠΑΟΚ. Ο Δόνης έχει 7 χρόνια πλέον. Το 12 δεν ήταν ο Δόνης στον ΠΑΟΚ. 6-7 χρόνια. Όχι 10. Ωραία. Ρε Σιτάσο, μιλάς τώρα για άλλες εποχές. Όχι, σου λέω για τα ονόματα, για το χαρακτήρα που είχαν και ότι αποτέλεσαν σύντομο παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Αυτό σου λέω. Δεν λέω κάτι κακό. Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι κακό, απλά δεν συμφωνώ στο 100%. Ας πούμε ο Τούντορ είχε τρέλα
και είπε σε κάποιες δηλώσεις κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν πήρουν το γάλα τους. Ο Τούντορ δεν το είχε πει. Ναι, για μπαλαρίνες που είχε μιλήσει. Ναι. Δεν πήρουν το γάλα τους. Λέει, θέλω ψηλούς, λέει, θέλω ψηλά παιδιά. Κατάλαβες. Ο καθένας δηλαδή τώρα έχει και κάτι, αλλά να σου πω κάτι. Άμα όλα αυτά τα χρόνια περάσουν 10 άνθρωποι από τον ΠΑΟΚ και κάνουν 10 λάθη, δεν είναι ένα το λάθος, είναι 10. Αυτά στοιχίζουν. Ναι, οκ. Okay. Απλά η κάθε σεζόν είναι διαφορετική και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πλέον στοχεύει σε άλλα πράγματα. Mm-hmm. Ναι. Και έχει αλλάξει επίπεδο από αυτό το πράγμα. Ναι, κάθε χρόνο αυτό λέμε. Καλό είναι αυτό που το λέμε. Αλλά να το δούμε και μια χρονιά. Ναι. Νομίζω ότι πλέον οι προσωπικότητες τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ υπάρχουν. Αλλά πλέον είναι και η φιλοσοφία του ΠΑΟΚ διαφορετική. Σου λέω, ο Λουτσέσκου είναι ένας άνθρωπος που θέλει τα πράγματα να κυλάνε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Mm-hmm. Προσαρμόζει αυτό το πράγμα. Νομίζω χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Πρίγιοβιτς και ο Άρνταν θες πιο πρόσφατα, αλλά του Πρίγιοβιτς ήταν παίκτη που είχε μονοδιάστατο τρόπο παιχνιδιού, μόνο περιοχή, μόνο τελειώματα. Πέρσι κατάφερε να τον κάνει να δημιουργεί, να είναι πιο συμμετοχικός στο παιχνίδι και ο ίδιος εξέλιξε το παιχνίδι του και γι' αυτό το λόγο κλείθηκε ξανά στην Εθνική και γενικότερα άρχισε να συζητείται σε όλη την Ευρώπη. Και έφτασε να έχει προτάσεις τώρα από τη Sporting και από την. Μιας και το, το ανέφερε, κάνεις ωραία πάσα τώρα. Νομίζω ότι έκανε ένα post σε προσωπικό λογαριασμό. Πάρα πολύ συμβολικό και στην ουσία έδωσε μια απάντηση ότι εντάξει, τέλος. Ξεχάστε τις μεταγραφές, εγώ εδώ θα μείνω. Κάποιο το τελείωσε από μόνος του, γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες το πρωί αποτελούσε θέμα συζήτησης στην Πορτογαλία. Υπήρχαν μια ολόκληρη πρωτοσέλιδα που έλεγαν ότι η Sporting δίνει χρυσάφι στα πόρτια του ΠΑΟΚ και του Πρίγιοβιτς για να κάνει δικό της. Ωστόσο πριν από τον ΠΑΟΚ, γιατί απάντησε και ο ΠΑΟΚ, ουσιαστικά τόνισε ότι δεν πρόκειται να πουληθεί ο παίκτης, απάντησε ο Πρίγιοβιτς με αυτή τη φωτογραφία που λες, που δείχνει έτσι τον δικέφαλο, έχει και το ασπρόμαυρο και ουσιαστικά τελείωσε οποιαδήποτε συζήτηση. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Ναι. Για να τα τελειώσουμε λίγο του αγώνα τα αυριανά. Είμαστε στη δοκιμή του Ρουμάνου τεχνικού. Στο κέντρο είπαμε παίζεται ανάμεσα σε Μαουρίσιο, Κάνιας και Σάκοφ. Από εκεί πέρα Πέλικας μοιάζει το κατατέστερος να ξεκινήσει και αύριο. Παίζεται και εκεί το Ελκαντουρί. Δοκιμάστηκε και αυτός λιγάκι σήμερα. Πλευρές Ουάρντα και Λιμιός και στην κορυφή Πρίγιοβιτς, νομίζω ότι αν ο ΑΚΠΟΜ δεν είχε χάσει μία-δύο προπονήσεις αυτές τις ημέρες, υπήρχε μία μικρή περίπτωση να ξεκινήσει αύριο, αλλά νομίζω ότι δύσκολα με δεδομένο ότι έχει χάσει λίγο έδαφος αυτές τις ημέρες. Πάει για βασικός ο Πρίγιοβιτς και φυσικά μετά. Συγγνώμη. Μόλις είδα το πέναλτι του Μάνταλου. Γελάνε και τα δάκρυα. Γελάνε και τα δάκρυα. Ο διαιτητής είναι μπροστά. Μπροστά είναι, γελάνε και τα δάκρυα, παιδιά. Το ρεύμα. Ντροπή. Γελάνε και τα δάκρυα. Τέλος, τώρα το είδα. Πόρε φίλε. Έλα, αγάπη, συγγνώμη, σε ξαναδιάκοψα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έκανε έτσι την αίσθηση την τελευταία μέρα των μεταγραφών στην Ελλάδα γενικότερα. Χθες το βράδυ ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Καρέλη με τη μορφή δανεισμού από την ΓΕΝΚ για έναν χρόνο. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο Καρέλης πλέον είναι σε καλή κατάσταση, έτσι και αλλιώς έχει βγάλει κανονικά προετοιμασία με την ΓΕΝΚ. Mm. Έχει παίξει και σε ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό στα προκριματικά του Europa League κόντρα στη Φόλα S. Καλός ποδοσφαιριστής, ποιοτικός, τεχνίτης, δυναμικός, ξέρει να παίζει και χωρίς την μπάλα και νομίζω ότι παίζει και τρεις θέσεις. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι το κλειδί είναι αυτό. Το κλειδί για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό, ότι μπορεί να δώσει λύση σε παραπάνω από μια θέση. Είναι αυτά που λες όλα και νομίζω ότι αυτό που θέλει επιτέλους ο Καρέλης είναι να αποδείξει ότι έχει την ποιότητα να σταθεί σε υψηλό επίπεδο. Μέχρι τις αρχές του 2017, αν δεν κάνω λάθος, όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Εκεί ήρθαν οι τραυματισμοί και νομίζω εκεί ήταν και το σημείο που έπεσε πάρα πολύ. Μάλιστα. Έχασε πολύτιμο έδαφος, αλλά το θετικό είναι ότι έρχεται, έχοντας βγάλει κανονικά προετοιμασία, έχοντας παίξει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι. Και είναι και αυτός έτοιμος, νομίζω μετά τη διακοπή σιγά σιγά θα είναι και αυτός διαθέσιμος. Μετά τη διακοπή έτσι κι αλλιώς όλοι θα είναι στο 100% και ο Τόσκα, ο οποίος και αυτός έχει βγάλει κανονικά προετοιμασία με την Πέτης, και ο Καρέλης και ο Βέρμπουμ, είπαμε, ο οποίος κάνει εντατικό πρόγραμμα. Σήμερα το πρωί κυκλοφόρησε μία φήμη ότι ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Κονέ. Ο Κονέ, ο οποίος δεν
Έχει εδώ και 2 μήνες που συζητούσε με την Ουντινέζη για να μείνει ελεύθερος. Τελικά έμεινε ελεύθερος τώρα τις τελευταίες ημέρες. Υπήρχε μία φερόμενη δήλωση του Δημήτρη Μελισανίδη, όπου ήταν βέλη για τον Κονέ, που έλεγε ότι εγώ του έδινα χρυσάφι και αυτός έκανε διακοπές. Σήμερα το πρωί ο Κονέ απάντησε, κάνοντας λόγο για ντροπή και για μία άνανδρη επίθεση που γίνεται προς το πρόσωπό του, και ότι τόσο καιρό ο ίδιος κάνει ατομικές προπονήσεις για να είναι έτοιμος. Τέλος πάντων, μετά από όλα αυτά, σήμερα κυκλοφόρησε μία εθνολογία ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάζει τον Κονέ. Ωστόσο, στον δικέφαλο το μεσημέρι ξεκαθάρισαν για το τοπίο, για να μην υπάρχουν και διάφορες συζητήσεις χωρίς λόγο και να μην εμπλέκεται περισσότερο το όνομα του συλλόγου σε όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό που λένε ξεκάθαρα είναι ότι δεν ενδιαφέρονται κυρίως για τον Κονέ σε πρώτη φάση, στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα ο ΠΟΚ δεν ενδιαφέρεται να κινηθεί για την απόκτηση κάποιου παίκτη που είναι ελεύθερος. Νομίζω ότι έχει λογική αυτό το πράγμα, γιατί σε έναν ΠΑΟΚ που το ρόστερ πλέον είναι γεμάτο και το επίπεδο των αγώνων είναι τόσο υψηλό, ο ανταγωνισμός είναι τόσο υψηλός, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να αποκτήσεις τώρα κάποιον παίκτη ελεύθερο, με δεδομένο ότι αν είναι ελεύθερος δεν έχει κάνει κανονική προετοιμασία με την ομάδα, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Θα πρέπει και να κρατηθούν και ισορροπίες στα αποδητήρια. Βασικά είναι, να σου πω κάτι, σκέψου ότι πήρε στο Βέρμπλουμ εδώ και 2-3 εβδομάδες. Και κάνει το δικό πρόγραμμα για να επανέλθει μετά από τη διακοπή. Ναι, πόσο μάλλον αν αποκτήσει έναν παίκτη στις επόμενες ημέρες, θα θέλει ακόμη περισσότερο χρόνο. Ισχύει. Δηλαδή μιλάμε για τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση. Ναι, δεν νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει δυνατότητα. Εκτός πια, αν είναι το μεγάλο του περίπτωση, θα σκέφτηκε. Πάνε λίγο εκεί πέρα που ήσουν πριν, γιατί έχει διακοπές και δεν σε ακούμε. Σε χάνουμε λίγο. Τώρα λίγο καλύτερα. Για πες. Αυτό που έλεγα είναι ότι η μόνη περίπτωση στο παρασυράκι που πάντα το έχει φυσικά σε, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι το να υπάρξει κάτι τόσο καλό και μια ευκαιρία που και εκεί πέρα μπορεί στο ΠΑΟΚ να μπουν στη δικασία να το σκεφτούνε και να αποκτήσουν κάποιον παίκτη. Αλλά νομίζω ότι η χθεσινή δήλωση του Ραβασβάν Λουτσέσκου ότι μισώ αυτές τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφικών περιόδων και γενικότερα. Και δεν θέλω εκπλήξεις. Όλες... Είναι. Αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Δηλαδή. Στέλνει το μήνυμα ουσιαστικά είναι... εν ώψη συνέχεια, ότι δεν πρόκειται να γίνει μεταγραφή. Ναι, και νομίζω ότι έχει απόλυτα μεγάλο δίκιο, γιατί μιλάμε για μια περίοδο γεμάτη αγώνες, το λέγαμε και πριν. Πού να πεις τώρα στη δικασία να βάλεις και ένα νέο παίκτη ξανά. Εδώ ακόμη μπαίνουν οι τελευταίοι υπαγωγητές και με αυτό το διάστημα. Ισχύει. Αγάπη, είπες πριν ότι ο Καρέλης έχει αγωνιστεί με την Γκένκ σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στην Europa League. Ναι, να το πούμε και αυτό. Θα έχει κανονικά δικαίωμα να αγωνιστεί στους ομίλους. Δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί στον αγώνα των play-off με την Μπενφίκα, αν ερχόταν μετά το δεύτερο προκριματικό γύρο. Όταν τελειώνουν τα προκριματικά, οι λίστες είναι νέες, οπότε οι παίκτες, εφόσον αλλάξουν ομάδα, έχουν δικαίωμα κανονικά με την επόμενη της ομάδα να αγωνιστούν από τους ομίλους και μετά. Οπότε ο Καρέλης είναι διαθέσιμος κανονικά. Ωραία. Για τους αγώνες. Δηλαδή παίζει κανονικά από εδώ και πέρα. Το σημειώσαμε και αυτό, γιατί υπήρχαν πολλές ερωτήσεις, είναι η αλήθεια, αλλά δεν έχει θέμα. Είναι λίγο μπερδεμένα λίγο έτσι όπως τα έχει κάνει η UEFA με το πότε έχει δικαίωμα συμμετοχής, το πότε δεν έχει, με τους ξένους, με ποιον παίζει την προηγούμενη ομάδα, με την καινούργια κτλ. Είναι λίγο μπερδεγουά η υπόθεση. Ωραία. 7 και 4 λοιπόν. Έτσι. 7 και 4 είναι αύριο το παιχνίδι. Νέα Σμύρνη. Okay. Ακριβώς. Και μετά είπαμε διακοπή. Και μακάρι αύριο να είναι καλό το αποτέλεσμα. Το θυμάσαι το διαιτητή, ποιος φυρίζει αύριο. Αχ, ο διαιτητής μου θα φεύγει, περίμενα. Θα το βρούμε. Γιατί έχει αρκετές ημέρες. Γιατί αυτά τα κάτι καινούργια πουλιά πρέπει να τα προσέχουμε και να τα συγκρατούμε τα ονόματα. Σήμερα αυτό του Παπαδόπουλου δεν πρόκειται να το αφήσουμε ασχολίαστο το όνομα του Θεσσαλονικίου Παπαδόπουλου. Που δεν είναι αυτό το γελίο, αυτό το ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ του Μάνταλου. Αυτό είναι κίτρινη. Παρίζει και κόκκινη. Στο Μπονσέ, στο μαρκάζ με το Εκκλέσιας, βέβαια. Το διαβάζω τώρα στο ΠΑΟΚ 24, το βλέπω. Ναι, βέβαια. Ναι. Είχε ήδη. Ο Παπαπέτρου θα είναι ο διαιτητής της Νέας Σμύρνης αύριο. Παπαπέτρου.
Από ποιο σύλλογο είναι αυτό, από Πέτρου είναι. Ψάξω το λίγο, Στέλιο. Ωραία. Μισό λεπτάκι να το δω αναλυτικά. Ναι, θα σα πω, δώστε μου ένα λεπτάκι. Okay. Okay. Ο Πέτρου είναι Αθηνών, εννοείται. Αθηνών είναι, η βοηθή του είναι ο Καμπούρης και ο Καραντζίκας. Εντάξει. Να πούμε ότι και ο Πανιόνιος έχει αρκετές απουσίες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Να αναφέρουμε και μία στο τελείωμα τώρα, στο κλείσιμο και την αποστολή του Πανιόνιου, γιατί βγήκε τώρα αργά. Mm-hmm. 20 παίκτες, Μαλέρ, Μανοήλοβιτς, Κούρντις, Σαραμαντά, Σταυρόπουλος, Βαγεωργίου, Κόρμπος, Άλμπερκ, Τιλούλης, Κεϊτά, Σιντία Λί, Σπυριντόνοβιτς, Μασούρας, Ντουρμισάη, Καμαρά, Πίνης, Μπανανά, Ντομίνγκες, Μανθάτης και Σεράφ. Ο Πανιόνιος γενικότερα είναι μια πολύ νέα ομάδα με τον Ζωσέ Ανιγκό πλέον στον πάγκο. Είχαμε φιλοξενήσει τις επόμενες μέρες ανθρώπους της ομάδας και αυτό που μας έλεγαν ότι φέτος ψάχνουν μια κίνηση μετά από μια τριετία με το ίδιο πλάνο και ουσιαστικά την ίδια φιλοσοφία. Φέτος κάνουν μια νέα αρχή, είναι σε ένα περίεργο momentum. Mm-hmm. Νομίζω εκεί μπορεί να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ, γιατί ακόμη δεν έχει φορμαλιστεί. Ακόμη ψάχνει τα πατήματά του. Mm-hmm. Οπότε εκεί θα χτυπήσει νομίζω αύριο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει παιχνίδια, σίγουρα είναι πολύ πιο έτοιμος. Okay. Και αυτό θα κληθεί να αποδείξει αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγάπη. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ήταν η Αγάπη Γαβριλίδου από το ΠΑΟΚ 24 για όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου. Όσοι έχετε απορίες, δεν νομίζω ότι αφήσαμε κάποια απορία για το αυριανό μάτς και γενικά για τα τελευταία νέα της ομάδας του ΠΑΟΚ, αλλά μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, αποστολή στο 54526 για να σας καλύψουμε τις όποιες απορίες έχετε, αν και δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν. Και κάτι τελευταίο, ο Νίκος Καρέλης πήρε το 11, το έβγαλε ο Γιώργος Σαββίδης πριν λίγο στο Instagram. Ωραία, ευχαριστούμε Στέλιο Παντώνη για την σημαντική ενημέρωση και αυτή. Να πούμε ότι ο Πανιόνιος θα ξεκινήσει χωρίς τον Μαξίμ Τεταντέο, ο οποίος χειρουργήθηκε στις αρχές της εβδομάδος, χωρίς τους Κώστιτς, τον Οικονομίδη, τον Μακρύλο. Κάποιες απουσίες έχει ο Πανιόνιος, ο οποίος παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια στην υπόθεση πρωτάθλημα δυσκολεύει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Αν θυμηθείτε το περσινό μάτς στο 90 κάτι που ισοφάρισε ο Μάτος. Στο τελευταίο λεπτό, αν θυμάστε καλά. Για το κύπελο το πάει καλύτερα βέβαια. Έχει αρκετές νίκες στο κύπελο, αλλά στο πρωτάθλημα δυσκολεύει πάρα πολύ η υπόθεση νίκη για τον ΠΑΟΚ μέσα στη Νέα Σμύρνη, τη στιγμή που κάποιες άλλες ομάδες περάνε αέρα πατέρα, έτσι. Περάνε εύκολα απογεύματα, χωρίς να ζοριστούν κάποιοι πράσινο-κοκκινο-κίτρινοι εκεί πέρα. Για να τα λέμε και λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Ένας Πανιόνιος ο οποίος έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη αγωνιστική πριν μια εβδομάδα με τον Όφι, δέχτηκε δύο τέρματα, κινδύνευσε ο Πανιόνιος να δεχτεί και άλλα τέρματα από την ομάδα της Κρήτης, η οποία ανέβηκε κατηγορία και επανήλθε στην μεγάλη κατηγορία της Super League, εκεί που ανήκει δηλαδή πιστεύω ο Φίκο προσωπικά. Κατάφερε, ισοφάρισε, ισορρόπησε το παιχνίδι, 2-2 έριξε το νομίζω τελικό σκορ, χει και για τις δύο ομάδες, αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έρχεται με μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητος για αυτό το μάτς, έχει δώσει αρκετά crash test στην Ευρώπη, σε επίπεδο Champions League. Έχει και τον αγώνα της πρεμιέρας στο πρωτάθλημα. Έχει Στέλιο. Έχει 7 επίσημους αγώνες στα πόδια του. Δεν είναι λίγοι. Mm-hmm. Έχει αποκτήσει ρυθμό. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι θεωρητικά. Τα πάντα θα κρυθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε αύριο τη μέρη γενέστη. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Να μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με μείον 2 βαθμούς. Αυτοί οι μείον 2 βαθμοί, Στέλιο Παντωνίου και φίλοι ακροατές, θα τον ακολουθούν για όλη την διαδικασία του πρωταθλήματος, σε όλα τα μάτς. Νομίζω ότι είναι υποχρεωμένος να τους καλύψει. Τους κάλυψε τους μείον δύο. Α, ναι, είστε διαχρονικά, ναι. Να τους καλύψει όταν εννοώ να γίνει στραβή από τους άλλους, ναι, για να, ναι, να είναι ισόβαθμη αρχικά και να μπορέσει να περάσει κάποια στιγμή. Γιατί έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Να αναλογιστούμε ότι πέρσι δεν έπαιζε ο ΠΑΟΚ Ευρώπη. Δεν έχει ευρωπαϊκούς αγώνες, δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Φέτος έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και με ομάδες, η μία είναι Μεγαθύριο, η Chelsea, ναι. Και η Μπάτε Μπόρεσοφ είναι μια ομάδα επίπεδου Champions League με πάρα πολλές ευρωπαϊκές παραστάσεις, Στέλιο Παντωνίου.
Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Δευτέρα, όποιος μπορέσει και αντέξει, γιατί και οι υπόλοιποι διεκδικητές και η ΑΕΚ έχει μάτσα για τους ομίλους του Champions League, έχει την Bayern, έχει τον Άγιαξ, την Μπενφίκα. Έχει την Μπενφίκα. Έχει πολύ δύσκολο όμιλο η ΑΕΚ. Τώρα θα παίξει με κανονικές ομάδες. Ναι. Για το θεσμό του Champions League. Για το θεσμό του Champions League. Θα παίξει με κανονικές ομάδες. Και πώς θα φέρνει η μοίρα, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ να παίξει με τη Βίντι, με την παλιά Βιντεώτων, η οποία έχει παίξει τελικό κυπέλλου UEFA, να σας πούμε, παλαιότερα. Ναι, έχει φτάσει, είναι φιναλίστ, νομίζω. Είναι φιναλίστ η Βιντεώτων στο κυπέλλου UEFA, στα πιο παλιά χρόνια, άμα το ψάξεις το βρεις, γιατί σε είδαμε κοιτάς έκπληκτος τελείο παντελείο. Ναι, 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 είμαι ενημερωμένος, να ξέρεις. Κάνω προπονήσεις τελευταία. Υπάρχει λόγος. Προετοιμάζει για όλα, κάτι. Για όλα. Είδες πριν ξεκινήσει. Είδες πριν ξεκινήσει. Βλέπεις ότι προσπαθώ να προσαρμοστώ σε όλες τις καταστάσεις. Τις καταστάσεις, ας πούμε. Βλέπεις, γι' αυτό έχω πάει στη γωνία. Δεν ψηλώ. Πώς τα φέρνει, όχι ρε φίλε, εντάξει. Πώς τα φέρνει δηλαδή καμιά φορά η τύχη. Ο αντίπαλος της ΑΕΚ, ο εύκολος αντίπαλος της ΑΕΚ, που την χάρισε ουσιαστικά την πρόκριση στους ομίλους του Champions League, κληρώθηκε στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Και ο αντίπαλος που απέκλεισε ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ και γέμισε με χαρά εδώ κάποιους συμπολίτες που το περίμεναν πώς και πώς, κληρώθηκε στον όμιλο του Champions League με την ΑΕΚ. Τώρα να σας δω λοιπόν που θα παίξετε πραγματικά μάτς. Αν και εκεί ανταποκριθεί η ΑΕΚ, εκεί υποχρεωτικά θα πούμε, θα δώσουμε συγχαρητήρια, θα βγάλουμε καπέλο και θα πούμε: OK, δηλαδή δεν γίνεται να κερδίσει η ΑΕΚ τώρα την Μπάγκερ και να αρχίσουμε να λέμε τρέλες. Αλλά δεν είναι. Εντάξει, Μπάγκερ είναι ένα. Μην είμαστε τώρα υπερβολικοί, μην είμαστε μηδενιστές. Αλλά άμα φάγει καμιά εξάρα και ξέρεις τώρα οι Γερμανοί, οι Γερμανοί δεν σταματάνε. Οι Γερμανοί, άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής, δεν σταματάνε. Οι Γερμανοί είναι μουλαρομουλάρια σε αυτό. 8-0 να σε κερδίζουν μέχρι το 96. Άμα κρατήσει ο διαιτητής, θα θέλουν να σου βάλουν άλλα δύο. Δεν κάνουν fair play. Ναι, είναι βόδαροι, ρε παιδί μου, δεν χαμπαριάζουν. Και μου αρέσει εμένα αυτό. Αυτή η νοοτροπία που έχουν οι Γερμανοί μου αρέσει πάρα πολύ. Τι έδωσε τώρα, γκολ. Το ΒΑΡ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο ναι. 49-2-1 το γυρίζει η Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα. Στο 62 προς 63, 63 τώρα, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 0-1 με ψεύτικο πέναλτι Μαϊμού, το οποίο είναι εφεύρευση και δώρο του Θεσσαλονικιού διαιτητή Παπαδόπουλου. Παπαδόπουλος το λέω, το επαναλαμβάνω ξανά άλλη μια φορά. Δώρο από τον Παπαδόπουλο. Στην ΑΕΚ το 0-1 μέσα στην Τρίπολη. Μέσα στην Τρίπολη. Και αν μείνει έτσι το τελικό σκορ, θα είναι ένα τρίποντο ακόμα, το οποίο χαρίζει ο Θεσσαλονικιός Παπαδόπουλος. Τουλάχιστον έως τώρα. Και όχι μόνο αυτό. Έχει χαρίσει, δοκάρι για την ΑΕΚ τώρα. Έχει χαρίσει κόκκινη κάρτα στον Πονσέ. Του χαρίζει δεύτερη δηλαδή κίτρινη. Σε σκληρότητα το μαρκάρισμα στον Ιγκλέσιας. Ο Θεσσαλονικιός Παπαδόπουλος. Είχαμε πέρσι τον. Το Ζαχαριάδη που δεν έδινε τίποτα, ούτε κόκκινη ούτε τίποτα, χάριζε offside κτλ. Και τον άλλο καπάκι, πώς το λένε, τον καλό, του Σιδηρόπουλο. Του Σιδηρόπουλο. Στα μάτς με Ατρόμητο και Λάρισα, αν θυμάμαι καλά. Έχει χαρίσει τα χίλια μύρια. Το τσακάλι και είναι όπου. Στου τρομοκρατημένου. Που έδωσε πέναλτι στο μάτς με τη Λαμία στην ΑΕΚ που ήταν έξω από την περιοχή, άλλα 2 μέτρα. Το λέγανε εκείνο, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Μεγάλο τσακάλι εκείνο. Δεν θυμάμαι τον κύριο το συγκεκριμένο πώς το λέγανε. Η ουσία είναι ότι έχει πάρει το πάνω χέρι και ξέρετε πόσο μεγάλη ψυχολογία δίνει ένα γκολ εκτός έδρας μέσα σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι η Τρίπολη. Γιατί δεν περάσουν εύκολα απογεύματα και εύκολα βράδια και εύκολα μεσημέρια εκεί οι ομάδες, να ξέρετε. Και δεν ξέρουμε πώς θα το λήξει έτσι. Είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Της Πελοποννήσου, η Τρίπολη, η οποία έχει πάρα πολύ καλή έδρα. Για να δούμε τι θα δούμε. 0-0 στο άλλο το παιχνίδι, Ατρόμητος Ξάνθη στο 65. Στο 65ο λεπτό. Και γι' αυτό πάλι και τον Αστέρα Τρίπολης, να θυμίσουμε πως πέρσι ο ΠΑΟΚ έχασε μέσα στην Τρίπολη και έσπασε ένα μεγάλο σερί νικών εντός και εκτός έδρας. Στο περσινό πρωτάθλημα.
Να πούμε πως Real Madrid της Λεγκανές στο 51ο λεπτό είναι στο 2-1. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μόνο με SMS τουλάχιστον για αρχή. FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 545-26. Πάμε να δούμε λίγο και την αγωνιστική που θα παρακολουθήσουμε αύριο και την Δευτέρα. Καθώς είναι σε εξέλιξη η δεύτερη αγωνιστική της Super League. Είπαμε πως Παναθηναϊκός Λαμία 3-1, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 0-1, Ατρόμητος Ξάνθη 0-0 και αύριο παίζει στις 7 και 4 το Άρης με την Λάρισα, όπως και ο Πανιώνης με τον ΠΑΟΚ και στις 9.30 Ολυμπιακός Γιάννενα είναι το παιχνίδι το οποίο κλείνει την ημέρα του Σαββάτου και την Δευτέρα έχουμε δύο παιχνίδια και τα δύο είναι στις 9.30 Λεβαδιακός Απόλλων Σμύρνης και Πανατολικός Όφη και έτσι ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική και μετά ακολουθούν δύο εβδομάδες χωρίς ελληνικό πρωτάθλημα καθώς... Δύο εβδομάδες. Ναι, είναι 15 μέρες γιατί έχει δύο παιχνίδια η εθνική μας ομάδα για τον νέο θεσμό, το National League που ξεκινάει η FIFA και η UEFA για τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου και έχει δύο παιχνίδια να δώσει. Δεν θυμάμαι όμως με ποιες ομάδες για να την αντιμετωπίσει. Είναι η Δανία. Εστονία, μήπως. Δεν θυμάμαι. Καλά. Για ποιο θεσμό είναι αυτό? National League λέγεται. Είναι καινούριος θεσμός. Ουσιαστικά κατεργούνται τα φιλικά και έχει συνέχεια επίσημους αγώνες και είναι με γκρουπάκια, ας πούμε. Όποιος βγαίνει από τα γκρουπ πρώτος ανεβαίνει κατηγορία. Ανεβαίνει γκρουπ δυναμικότητας. Δεν θα είναι για το θεσμό Μουντιάλ, Euro κτλ. Μέσα από αυτό το θεσμό θα προκρίνονται στα Μουντιάλ και στο Euro. Δεν θα είναι με προκριματικά και έτσι. Τι τρέλες είναι αυτές. Θέλει πολύ ψάξιμο αυτό. Είναι πολύ μπερδεγουά η υπόθεση. Τέλος πάντων, τώρα με την εθνική θα ασχοληθούμε. Υπάρχει μάτσα με το ΠΑΟΚ αύριο. Έχω και το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών αγώνων του ΠΑΟΚ. Θα το πεις βέβαια. Βέβαια γιατί. Να το ακούσει και ο κόσμος, ημερομηνίες. Έχω ημερομηνίες και ώρες. Να πούμε ότι έγινε η κλήρωση, έτσι. Έγινε κάνουμε έτσι μια εισαγωγή και μετά να το αναφέρουμε. Την Πέμπτη, το μεσημεράκι, ο ΠΑΟ κληρώθηκε με την Τσέλσι. Τεράστια ομάδα, τεράστια εμπειρία. Μέσα στο Λονδίνο ο ΠΑΟ κρίνει 92 χρόνια αίτητος. Να το λέμε και εμείς με τα λεγόμενα κάποιον. Έχεις μπει στο mood. 92 χρόνια αίτητος είναι ο ΠΑΟ στο Λονδίνο. Ούτε από την Arsenal έχασε, ούτε από την Tottenham. Την Tottenham την κέρδισε, την Arsenal 1-1, επική πρόκληση με Ζήση Βρίζα το κόλ. 92 χρόνια μέσα στο Λονδίνο, ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος λοιπόν. Εξοχικό. Εξοχικό με την Chelsea. Εντάξει, εδώ δεν το συζητάω. Παίξε το άσο από τώρα. Όσοι έχετε κανένα κοπεδάκι εδώ, Καλλικράτεια, Σύλλατα, Νέα Πλάγια, Φλογητά, Ζωγράφου, Διονυσίου κτλ. Πάτε, χώστε το ρε παιδί μου στον άσο του ΠΑΟΚ. Θα δίνει κανένα τρίφραγκο με την Chelsea εδώ πέρα. Δωράκι είναι, από τώρα όμως χώστε το. Ναι, Βασιλάκι μου. Ναι. Και αγροτεμάχιο αν είναι, σε κάνω εγώ τον μπούκνα. Μα γουστάρεις, να ξέρεις. Δεν βαριέσαι, δεν έχει πολύ έμφυα αυτό. Λοιπόν, Τσέλσι, η μεγάλη Τσέλσι της ομάδας της Αγγλίας. Η θρηλυκή Τσέλσι. Εντάξει. Μπάντε Μπόρισοφ. Αυτή από πού είναι? Από την Ουγγαρία. Ουγγαρία. Πρωταθλήτρια νομίζω είναι. Και η Βίντι. Η Βίντι. Η Βίντι. Η Βίντι. Και αυτή από την Ουγγαρία είναι. Ναι. Τώρα. Δεν πειράζει. Εντάξει, μην παίρνει στις λεπτομέρειες. Παίζω λίγο τη σειρά και τις ημερομηνίες. Πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα θα υποδεχτεί την Τσέλσι στις 20 Σεπτεμβρίου και το παιχνίδι είναι στις 8 παρα 5. Δεύτερη αγωνιστική, Μπάντε Μπόρισοφ ΠΑΟΚ στις 4 Οκτωβρίου στις 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και τρίτη αγωνιστική, ΠΑΟΚ Βίντι 25 Οκτωβρίου και αυτό στις 10. Τέταρτη αγωνιστική, Βίντι ΠΑΟΚ στις 8 Νοεμβρίου, 8 παρα 5 είναι ο αγώνας. Πέμπτη αγωνιστική πάει στο εξοχικό του, στο Λονδίνο, κόντρα στην Τσέλσι στις 10 η ώρα, στις 29 Νοεμβρίου είναι αυτό το παιχνίδι και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο Europa League, στον όμιλο του Europa League, με την έκτη αγωνιστική και στο γήπεδο της Τούμπας, πες τώρα μεγάλε, ΠΑΟΚ Μπάτε Μπόρισοφ στις 13 Δεκεμβρίου στις 8 παρα 5. 13, αυτό είναι κακό, 13 Δεκεμβρίου. Δεν τα πιστεύω αυτό. Δεν τα πιστεύεις. Εγώ είμαι λίγο προληπτικός σε κάτι τέτοια. Να μην είσαι. Βγήκαν και οι αποδόσεις για το τι δίνουν οι μπούκοι στο συγκεκριμένο όμιλο ανάμεσα σε Chelsea, ΠΑΟΚ και δεν συμμαζεύεται. Προφανώς και το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση και την νίκη του ομίλου είναι η Chelsea που δίνει απόδοση 1-0-3.
εντάξει, δεν αξίζει. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 1,70. Η Μπάτε Μπόρισοφ είναι στην τρίτη θέση με 3 απόδοση. Εντάξει, και τελευταία είναι η Βίντι με 5. Για ξαναπες αποδόσεις. 1-0-3 η Τσέλσι. Ο ΠΑΟΚ 1,70. Για πρωτιά μιλάς. Για πρόκριση στους 32. Για πρόκριση στους 32, ναι. Ναι. Η Μπάτε Μπόρισοφ με 3 και η Βίντι με 5. Μάλιστα. Και για νικητή ομίλου δίνει 1,22 στη Τσέλσι, 6 στον ΠΑΟΚ, στην Μπάτε Μπόρισοφ 17 και στην Βίντι 30. 6 φράγκα δίνει τον ΠΑΟΚ. Ναι, για να νικήσει τον όμιλο. Εντάξει, για πρώτος. Εντάξει, ένα 50 και αξίζει να βάλει εκεί. Ναι. Έτσι, δεν είναι. Αυτό το πάρει από τον Άσο τη Τούμπα με την Τσέλσι. Και να το χάσει δηλαδή, εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα. Αυτό. Βασιλάκη, πάμε στο break. Πάμε στο διάλειμμα των 11, θα επανέλθουμε, να δώσουμε και τηλεφωνικές γραμμές για όσους έχετε παραμείνει εδώ στην πόλη και δεν φύγατε για το τελευταίο, έτσι όπως λένε οι περισσότεροι, σουκού, να κάνετε τα μπανάκια σας, να λιάσετε την κορμάρα σας, να πιείτε τα κοκτέιλ σας, τις παγωμένες τις μπυράκλες σας και οτιδήποτε άλλο γουστάρετε. Όσοι έχετε μείνει εδώ και μας ακούτε, μετά τις 11 και κάτι δηλαδή που θα τελειώσει το διάλειμμα, είμαστε εδώ στη διάθεσή σας. Θα σας απαντήσουμε στο 2310-287-38. Οι ντροπαλούλιδες FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 break. Σύντομο και ερχόμαστε. Το 82 βρισκόμαστε. Ατρόμητος Ξάνθη 0-0. Σε ένα μάτσε το οποίο νιστάζει κυριολεκτικά. Στο δεύτερο μάτς, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 0-1. Με πέναλτι ανακάλυψη, εφεύρεση του Θεσσαλονικιού διαιτητή Παπαδόπουλου και με κόκκινη κάρτα που χαρίζει στον Πονσέ, τη δεύτερη κίτρινη δηλαδή, από το πρώτο ημίχρονο, σε μαρκάρισμα επάνω στον Ιγκλέσιας. Δηλαδή ως τώρα ο Θεσσαλονικιός ρέφερι, ο κύριος Παπαδόπουλος, δίνει ένα τρίποντο το οποίο δεν δικαιούται η ΑΕΚ βάσει εικόνας του αγώνα. Τη χαρίζει ένα τρίποντο μέσα σε μια δύσκολη έδρα. 2310-287-38 γραμμές είναι ανοιχτές για όλους τους φίλους. 6945-287-38 από κινητό με χαμηλή χρέωση. Και για τους ντροπαλούλιδες, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Γελάν και τα δάκρυα, γελάν και οι πέτρες με το πέναλτι Στέλιο Παπαντονίου που έχει δώσει ο Θεσσαλονικιός ρέφερι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι μπροστά στη φάση, ο Μάνταλος αν το χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, εντάξει, δεν τον κάνει τίποτα ο παίκτης Τρίπολης, έχει μόνο μία απλή επαφή η οποία, παιδιά, ούτε καν υποψία για πέναλτι δεν υπάρχει, έτσι. Και το είναι δώρο. Και το αστείο είναι ότι είναι μπροστά στη φάση είναι ο διευθυντής. Μπροστά, όπως το λες, μπροστά. Εντάξει, τι να πούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Μένουν άλλα 7 λεπτά για τους παίκτες Τρίπολης ή τις καθυστερήσεις για να μπορέσουν να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ. Γιατί αν ο Αστέρας χάσει και σήμερα, ξεκινάει με 0-2. Έχασε πρώτη αγωνιστική από το καθαρό, το ολοκάθαρο πέναλτι. Γιατί υπάρχει ανατροπή από τον τερματοφύλακα Παπαδόπουλο της Τρίπολης μέσα στην τούμπα του πάνω στον Μπρίγιοβιτς. Όσο και αν δεν σας αρέσει, πάρτε δείτε και τις δύο φάσεις του πέναλτι. Και να μάθετε να είστε αντικειμενικοί. Εντάξει, να μην βάζετε παροπίδες για ομάδες που δεν γουστάρετε. Αν δεν την αντέχετε, μην τα βλέπετε. Εντάξει, ή τουλάχιστον μην μιλάτε, μην κρίνετε. Να υπάρχει λίγο αντικειμενικότητα μέσα σας. Και να είστε και λίγο αρσενικοί όσοι σχολιάζετε δημόσια κιόλας. Εντάξει, γιατί εκτίθεστε κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως περιμένουμε. Πάντως περιμένω να δω δηλώσεις του προπονητή της Τρίπολης. Παντελίδη, ναι, θα το πει. Για να δω τι σχόλιο θα κάνει για το πέναλτι. Δεν μπορεί να μην δε πει, ρε φίλε. Έλλειψε να γίνει ρόμπα. Δεν μπορεί να μην δε το πει. Ενδεχομένως να παίρνει και αυτό το πέναλτι η ΑΕΚ σήμερα. Γιατί έγινε τόσο ντόρος για το πέναλτι που πήρε ο ΠΑΟΚ. Το οποίο επαναλαμβάνω είναι ολοκάθαρο. Ολοκάθαρο, όλοι το είπαν. Καθηγητές διαιτησίες, παρατηρητές κτλ. Όλοι το είπαν ότι είναι ολοκάθαρο το πέναλτι. Υπάρχει ανατροπή. Τσιμπάει την μπάλα ο Πρίγιοβιτς, την τσιμπάει ολοκάθαρα, πάει να σκοράρει και τον ανατρέπει. Έρχεται με. Έχει μαζεμένα χέρια. Μαζεμένα χέρια και τι έγινε. Δεν μπορεί να το ρίξει. Πέφτει 4 μέτρα και κάνει μπλοζόνε πάνω στα πόδια του Πρίγιοβιτς. Ναι, πώς δεν τον ανατρέπει. Έχει τσιμπήσει την μπάλα, τον ανατρέπει ολοκάθαρα και είναι ο ορισμός του πέναλτι. Τι σχέση έχει αυτό το πέναλτι πήρε ο Πρίγιοβιτς με αυτό που παίρνει ο τρομοκρατημένος χαρταετός. Κοιτάξτε, καμιά σχέση.
Έχει καμία σχέση. Μπείτε και δείτε το πέναλτι λοιπόν που δίνει στο Μάνταλο ο Παπαδόπουλος σήμερα ο Θεσσαλονικιός ρέφερι και κλάψτε τα γέλια. Για όσους δεν ανεβάσετε πίεση. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Από τη δεύτερη αγωνιστική σας στέλνουν τα μηνύματα ότι ξέρεις και φέτος μία από τα ίδια. Δεύτερη αγωνιστική, τη στιγμή που βάζουν δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, να σφυρίξει σήμερα ο Κομίνης στον Παναθηναϊκό που κέρδισε 3-1 τη Λαμία. Ο διαιτητής που τίναξε το πρωτάθλημα στον αέρα, ο διαιτητής που έκανε 6 ώρες να αποφασίσει αν είναι γκολ, να τα κυρώσει άλλες 3, να το ξανακατακυρώσει άλλες 2, ο διαιτητής ο οποίος δεν πήγε να καταθέσει στο δικαστήριο, ο δικαστής ο οποίος έκρινε ένα πρωτάθλημα στα δικαστήρια και το έκανε δώρο στη Χάρτινη του Γατούλη, η οποία παίρνει άλλο ένα πέναλτι ψεύτικο σήμερα. Εντάξει. Και δεν είναι ο τίτλος του πρωταθλητή που δίνεις. Είδατε με ποιους έπαιξε η Χάρτινη τρομοκρατημένη. Έπαιξε με κάτι λιμά της Σκωτίας. Με τη Σέλτικ και την Και Βίντι. Με κάτι λιμά πιο λιμά της Ουγγαρίας, ξέρω εγώ. Με τη Βίντι λέει έπαιξε. Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έπρεπε να αποκλείσει ένα ολόκληρο όμηρο κανονικό του Champions League. Οι ομάδες που έπαιξε ο ΠΑΟΚ εκτός της Manchester United ήταν ο περσινός όμιλος. Ένας από τους ομίλους περσινούς που έπαιξε το Champions League. Manchester United, Μπενφίκα, Σπάρτακ Μόσχας και Βασιλεία. Μπείτε να δείτε αν σας λένε ψέματα. Τις 2,5 τις απέκλεισε, ένα μάτς κακό έκανε και την πλέρωσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καταλάβατε. Δοκάρι για την Τρίπολη. Δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά. Είναι και τυχερή ΑΕΚ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δοκάρι για την Τρίπολη στο 88. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Πάμε στη γραμμή. Πάμε στη γραμμή. Δεν γίνονται αυτά. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο Κομίνης δεν έκανε εξαιρετικές αποφάσεις. Ο Κομίνης αποφάσισε αμέσως την πήγε τον γκολ. Το μέτρησε. Όλοι κλαίγανε σαν παρθένες εκεί πέρα ο Μπάργας και το ακούσαμε απάντημα. Αυτά υπάρχουν σε φωτογραφίες και σε βίντεο. Δεν χρειάζεται να βίνονται. Λοιπόν. Και μετά από το πέσο που κάνανε οι τρομοκρατημένοι, ακύρωσε το κόλπο και μετά το ξαναπικύρωσε. Αυτό και μετά ξανατρομοκρατήθηκαν. Αυτό λέμε, ρε Καρδάση. Αυτό λέμε. Λοιπόν, αυτό που γίνεται με την ΑΚ, παιδιά, και γενικά. Αυτό μιλάμε για ένα κάκιστο διαιτητή, ο οποίος δεν έχει δική του κρίση. Ο οποίος επηρεάστηκε από τον Ποντίκη, ο οποίος Ποντίκης μαζί με τον Κομίνη δείξαν. Κάνεις λάθος. Εγώ δεν κάνω κανένα λάθος, φίλε. Γιατί και ο Ποντίκης το μένει στον κόλ. Κάνεις και ο Ποντίκης το μένει στον κόλ. Φίλε, και οι δύο δείξαν σέντρα. Α, μπράβο, λοιπόν. Μετά από εκεί πέρα έγινε. Ποιος τον κάλεσε, ξέρεις. Από τον τέταρτο. Ποιος τον κάλεσε. Ο τέταρτος. Ο τέταρτος με τον επόπτη μαζί. Γιατί τη φάση την ελέγει ο επόπτης. Δεν την έλεγε αυτή ο διαιτητής. Την ελέγχει ο επόδης ο οποίος με δίνει στον κόκκι μετά ότι πέσανε έπεσε σύνομα από την Νόβα από τα λεγόμενα που λέγανε οι δημοσιογράφοι, έτσι. Ναι. Δεν ήμασταν εμείς εκεί μπροστά. Εμείς ήμασταν στο γήπεδο, στην κερκίδα. Ωραία. Η ουσία είναι ότι οι διαιτητής και επόδης δείξανε γκολ και μετά από 7 λεπτά το ακύρωσαν. Μα πανηγυρίζαμε ρε παιδιά πως στο γήπεδο πανηγυρίζαμε. Βρείτε μου ένα τέτοιο γκολ που έχει μπει σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα και το έχουν πάρει πίσω. Σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, βρείτε μου. Πουθενά στην Ευρώπη δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και αυτό που γίνεται σήμερα είναι αλήθεια, ας πούμε. Χαρίσανε ένα πρωτάθλημα σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε μια ομάδα, την έριξε τα Βατζηλίκη τρίτη κατηγορία. Αποποιήθηκε το χρεό του δεύτερη-τρίτη φορά. Την πήρε κούτρα. Την έφερε στην πρώτη εθνική μετά από 2 χρόνια. Κάνει και κούτρα γήπεδο. Έχασαν 320 εκατομμύρια. Όλος ο κόσμος και το κράτος και τώρα την κάνουν 400, και γήπεδο. 400, όχι 300. Την κάνουν και γήπεδο. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Την κάνουν και δώρο την πρόκληση στους ομίλους του Champions League. Καταλάβες. Να, για αυτό το πράγμα μιλάμε τώρα. Καταλάβες. Όλη η ουσία εκεί ήταν. Και εσύ έπαιξες που είπες τρία παιχνίδια Champions League. Εσύ έπαιξαν τρία παιχνίδια. Το είδε σε Γκαρδάση το πέναλτι που κέρδισε σήμερα. Το είδα, ναι, το είδα. Απλό είναι το χέρι του να τον εμποδίσει και πέφτει άλλο στον πυροβόλησε. Με κάνα πενιντάρι, ας πούμε. Η πλάκα είναι ότι είναι ο διαιτητής μπροστά. Κοίταξε, είναι διαφάση με τον Νουάρδα, με τον Αστέρα Τρίπολης προχθές, που αποφέρει δύο παίχτες και πάει να τον κάνει άλλους πράγματος και δεν διαιτητής.
Δεν το σφίριξε, δεν το σφίριξε. Και ήταν πέναλτι. Και του Άρντα είναι πιο κραυγάλαιο, έτσι. Είναι πιο, γιατί περνά δύο παίχτες και με το που πάει γυρίσει τον κάνει φράγμα άλλο. Τον έχει βρει πιο καλά. Αυτό σήμερα ούτε καν το βρήκε. Δηλαδή, έχει, κοίτα, ίσα ίσα που ούτε τώρα κουμπάει. Γιατί φίλε. Και η μπάλα φεύγει από τα πρώτα του Μάνταλου, μου φέρνει και μετά πέφτει. Μα η διαφορά είναι, ρε φίλε, ότι ο Μάνταλος πέφτει, ρε φίλε, λες και το βαράει ρεύμα. Παιδιά, το θέμα είναι ότι να μην ξαναγίνονται πάλι τέτοια πράγματα, γιατί πρέπει εμείς πάλι να ξανακερδίζουμε και τους διαιτητές, να κερδίζουμε δικαστές, να κερδίζουμε και το κακό σε ένα πάντημα και θα έχουμε και την ισοστρέφειά μας μετά οι φίλοι θα λένε «Α, έχουμε και ελλείψη» και ενώ έχεις το πιο πλήρες ρόστερ να σου λένε ότι είσαι και ελλείψη στο ρόστερ, ας πούμε. Εδώ άλλος πήρε 20 εκατομμύρια και πήρε το Γιαννιώνα και εσύ πήρες τον Καρέλη που παιχτικά, ας πούμε, ο ένας με τον άλλο μήνα με την νύχτα και πάλι βλέπεις η δική μας, λέει γιατί πήρες τον Καρέλη και δεν πήρες τον Μάρκοβιτς, ας πούμε, από τη Λίβερπουλ. Ο οποίος περιπαπτούντας έμεινε και στη Λίβρη που πάει, δεν πήγε στην Άντερσον που ήταν να πάει. Στο θέμα Μάρκοβιτς ο Λουτσέσκου έβαλε βέτο, καθώς στα πλάγια έχει πάρα πολλές εναλλαγές. Εγώ δεν πιστεύω κανένα ποιος έβαλε βέτο, γιατί μπορεί άλλοι να λένε ότι το έβαλε ο Λουτσέσκου για να δημιουργήσει θέμα με την ΠΑΕ. Να λένε ότι δεν συμφωνεί ο Λουτσέσκου με τον τεχνικό διευθυντή. Εγώ σκέφτομαι πολλά πλέον έτσι με τους δημοσιογράφους μας. Η ίδια η ΠΑΕ τα βγάζει αυτά προς τα έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν άκουσα την ΠΑΕ. Εγώ άκουσα το είπαν οι δημοσιογράφοι. Δεν είπε η ΠΑΕ ότι δεν θέλει ο Λουτσέσκου. Ναι, αυτό γίνεται σε άμεση συνεννόηση της ΠΑΕ με τους δημοσιογράφους. Δεν μπορεί κάθε λίγο και εγώ, φίλε μου, με αυτά που έχουν δει τα μάτια με τους δημοσιογράφους και έχουν ακούσει τα αυτιά μας, δεν πιστεύω κανένα πλέον να είναι μπροστά. Καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι, δεν λέω ότι όλοι είναι... Ναι, προφανώς, ναι, okay, ναι, καταλαβαίνω το πως το λέτε. Γιατί βλέπεις την ΑΕΚ τι γίνεται, καλύπτουν τα πάντα, όλοι είναι παιχταράδες και το ένα και το άλλο. Εδώ πέρα μας, σήμερα ξεκίνησα εδώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και αυτό το, πως το λένε, το μπουζούκι, ναι, το ναι, παίχτη που έχουν. Ναι, το πρώτο πρωτοκόλλο. Μιλάμε, παιδιά, τον κάνα κοντινά πλάνα, λες και ήταν ο Μαραντόνα, σου μιλες, και εγώ δεν ξέρω τι να πω. Καταλάβετε τι γίνεται με τους δημοσιογράφους, γι' αυτό λέμε για τους δημοσιογράφους. Τέλος πάντων, να κερδίσουμε αύριο στη Νέα Σμύρνη και όλα άλλα είναι... Εντάξει, δύσκολο μάτς είναι γιατί... Είναι δύσκολο μάτς γιατί ερχόμαστε από το παιχνίδι της Μπεφίκα και άλλοι... Όχι μόνο αυτό. Ο Πανιόνιος με τον ΠΑΟΚ πάντα ξεσκίζεται. Ναι, ναι, ναι. Πάντα ξεσκίζεται που λένε ότι φιλικά σωματεία και αυτά, φιλικές είναι οι σχέσεις με τους οπαδούς. Ότι μπορούν να έρθουν οι Πάνθηρες και να πάμε εμείς εκεί κάτω. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν υπάρχουν δώρα. Όχι, όχι. Βλέπω Ατρόμητος ξάνε τώρα εδώ πέρα, είναι αυτό που είπες. Παιχνίδι για κοιμηθείς. Και όταν θα παίξει με Ατρόμητος πάνω, θα κλειστούν όλοι. Τέλος πάντων. Άμα ήταν έτσι, δεν έχει κερδίσει και πέρσι. Κέρδισε η ΑΕΚ με δώρο του Παπαδόπουλου, ορίστε. Ναι. Κέρδισε η ΑΕΚ με ανύπαρκτο πέναλτι και με ποδοσφαιριστή λιγότερο που έπαιζε να παίζει από το πρώτο ημίχρονο. Ο Θεσσαλονικιός ρέφερι Παπαδόπουλος κάνει δώρο το τρίποτο στην ΑΕΚ. Και πέσα ο Ζαχαρέα στη Λάρισα που τους έδωσε το τρίποντο με το κύπελο και με αυτά. Πανηγυρίζουν όλοι οι Δημητριάδες και αυτά. Χωρίς να κάνει φάση ΑΕΚ. Παίρνει ένα παιχνίδι χωρίς να κάνει φάση ΑΕΚ. Μια δοκάρι. Ένα δοκάρι και η Τρίπολη και ένα ΑΕΚ. Αυτό ήταν. Και σε μια έδρα η οποία όταν θα παίξουμε εμείς θα αρχίσουν να είναι για τον πέναλτι που πήραμε εμείς στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο γύρο, να δημιουργήσουν θέμα. Θα μας δείχνουν πάλι τα χαμνά τους, οι καλτσάδες και οι... και τα τερλίκια και όλοι αυτοί, ας πούμε, τέλος πάντων. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του Παντελίδη, παιδιά, να μας πει, να μας δημιουργήσετε. Κάτσε λίγο. Εντάξει, έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Έγινε, φίλε, καλό βράδυ. Αν νίκη αύριο, νίκη, παιδιά. Άστο, τέλεια. Ναι. Έγινε, να είσαι καλά. Άστο. Έκανε δηλώσεις ο Ζουνίδης. Για να δούμε, ο Παντελίδης, να δούμε τι δηλώσεις θα κάνει. Το περιμένω, σε είπα. Στο συνδρομητικό. Δεν μπορεί να μην δε πει, ρε, φίλε. Δεν μπορεί να μην δε πει. Χωρίς να κάνει φάση, ένα δοκάρι έχει η Τρίπολη και ένα δοκάρι έχει η όλο το μάτς αυτό ήταν. Και η Τρίπολη στο τέλος. Η Τρίπολη. Να Παντελίδης, άνοιξε. Ουσιαστικά ένα ημίχρονο ήταν, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Δεν ήμασταν καθόλου καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο αντιδράσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω αυτό και η αυστηρή απόφαση του διαιτητή, δεν είμαι σίγουρος ότι το έχω δει, έκρανε το παιχνίδι. Το 0 τη δεύτερη αγωνιστική ενόψη του δύσκολου προγράμματος, τι σημαίνει για τον Αστέρα? Δύσκολο τελειώνει την επόμενη και αγωνιστική. Τίποτα δεν σημαίνει. Καλή συνέχεια. Ναι. Πρώτη αντίδραση από τον. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ευχαριστούμε, Βίλη. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Παντελίδη αρχικά. Αυστηρό. Αυστηρή, λέει, η απόφαση του διαιτητή. Δεν το είδα. Τώρα που θα το δεις, λοιπόν, και θα πας συνέντευξη τύπου, περιμένουμε να δούμε τι θα πεις. Γιατί στον ΠΑΟΚ, όταν έκανες την κανονική συνέντευξη τύπου, είπες ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Χάσαμε από ένα πέναλτι το οποίο δεν υπάρχει.
Από τις δηλώσεις του, στο συνδρομητικό βγήκε και είπε, έκανε και στις δηλώσεις. Ούτε καν είπε. Α, πριν δει, πριν μπει. Από μέσα. Το συνδρομητικό και μετά στην συνέντευξη που το συνέχισε και μέσα. Δεχόταν μόνο ερωτήσεις. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι τέτοιο. Είτε το κάνει δηλώσεις τώρα ο Παντελίδης, είτε δεν κάνει. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ, χωρίς να το δικαιούται, σε μια κάκιστη μέρα αγωνιστικά, χωρίς να κάνει φάση, με μισό δοκάρι και ένα δοκάρι που είχε η Τρίπολη, παίρνει ένα τρίποντο με ένα πέναλτι το οποίο δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Και δεν μπορούμε να καταλογίσουμε ανθρώπινο λάθος στον διαιτητή, ο οποίος είναι Θεσσαλονικιός, ονομάζεται Παπαδόπουλος, και είναι μπροστά στη φάση, στο ένα μέτρο. Είναι στο ένα-δύο μέτρα μπροστά. Είναι μπροστά του, δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ πώς να το χαρακτηρίσω τώρα αυτό το πράγμα και εσείς που έχετε δει τη φάση. Να μην πονηρευτώ. Τη στιγμή που και δέπο, γραμμένη, ξεγραμμένη κτλ. Μου βάζουν φέτος να σφυρίξει τον Κομίνη δεύτερη αγωνιστική συνεχόμενα. Και στην πρεμιέρα ο πρώτος που σφύριξε στον Πανετολικό το μάτι ήταν ο Κομίνης. Και σήμερα στον Παναδυναϊκό. Το διαιτητή που τίναξε το πρωτάθλημα στον αέρα. Για ποια σοβαρότητα να μιλήσουμε, για ποια αξιοπιστία να μιλήσουμε, να μιλήσουμε για ανυπαρξία, να μιλήσουμε για αλλαμογίες, να μιλήσουμε για πατεωνίες, ναι. Για τίποτα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και τελικά αποδεικνύεται ότι καμία κυβέρνηση, ούτε Πασόκ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΤΣΥΡΙΖΑ, ούτε Ξόβαλτσα, κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Πάντα πρέπει η παράγκα να έχει ένα χρώμα. Μόνο ασπρόμαυρη δεν έγινε η παράγκα. Ήτανε πράσινη. Έγινε κόκκινη, έγινε κίτρινη, ξανά έγινε κόκκινη. Και ξαναγίνεται κίτρινη. Τρίποντο χωρίς να το δικαιούται. Δώρο από τον Παπαδόπουλο το ρέφερε από τη Θεσσαλονίκη. Και χάρισμα κόκκινη κάρτα στον Μποσέ να παίξει ΑΕΚ από το 30 με 10. Δηλαδή ένα μάτς που δεν ήταν 0-0 και θα έπρεπε η ΑΕΚ από 30 να παίξει με 10, την άφησε με 11 και την έκανε δώρο ένα πέναλτι να προηγηθεί. Και αυτό το πέναλτι έκρινε και τον αγώνα. Έκρινε τον νικητή. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, δηλαδή. Τώρα δηλαδή ο άλλος τι να πάει να κάνει. Όσες μεταγραφές και να κάνεις, όσες κινήσεις και να κάνεις, τα βατσιλίκη σε βάζουν να ξεκινήσεις με -2. Τώρα, άμα γίνει και καμιά στραβή χτύπα ξύλο και βγει καναχία αύριο στο Πανιόνιο, θα αρχίσει και η εσωστρέφεια, θα αρχίσουν και οι κόντρες, θα αρχίσουν και, ξέρω εγώ, οι εξυπνάκηδες, θα βγουν και αυτοί που περιμένουν οι χαρτζηλικάκηδες, τον Μπάουκ στη γωνία, οι ραγιάδες, τα γιοσουφάκια, και θα διαταράξουν την ηρεμία της ομάδος. Έτσι γίνεται. Γι' αυτό τους λένε οι επιστήμονες. Κάπου τα κόκκινη, τώρα είναι κίτρινη. Χωρίς να σημαίνει ότι οι κόκκινοι δεν υπάρχουν. Έτσι γίνεται εμπολής. Για όσο το ξέρετε. Κατάλαβες. Πανηγυρίζει ο Ζουνίδης. Τι πανηγυρίζει, ρε ο Ζουνίδη. Τι πανηγυρίζεις. Αυτή είναι νίκη για κορίτσια. Είναι νίκη θηλυπρεπής. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να μην αρέσουν αυτά που λέω στους φίλους της ΣΑΕΚ, αλλά οι ίδιοι φίλοι της ΣΑΕΚ πρέπει να βγουν και να πούνε δεν τη θέλουμε αυτή τη νίκη, είναι ντροπή. Δεν τη θέλουμε αυτή τη νίκη. Όσοι, ξέρω εγώ, αισθάνονται αρσενικοί. Επειδή έχει αλλάξει και η μόδα, τώρα μπορεί να παντρευτείς και άντρα, άμα θες. Υπάρχουν και αυτή η συνωμοταξία, τέλος πάντων. Έχει παντρευτεί λίγο. Ναι, ναι, η μοντέρνη, ξέρω εγώ, είναι η Klein Mind. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο και Στέλιο. Γεια σου, φίλε. Ο Μίνης του Παχανιάμε, τι κάνετε. Γεια σου, ρε Μίνη, τι να κάνουμε εδώ, σκασμένοι είμαστε. Δεν τι να αυτά, κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτά είναι μηνύματα, Τάσο, δυστυχώς. Αυτά είναι μηνύματα σου. Ναι, σου στέλνουν μηνύματα, μας στέλνουν. Ναι, ρε φίλε, είναι διαφορετικό να πάει ο Πάουκ να παίξει και να ξέρει ότι η ΑΕΚ έφερε χ σήμερα στη Νέα Σμύρνη και διαφορετικό να ξέρει ότι πήρε μια νίκη αβαβά με πέναλτι και σου στέλνουν τα μηνύματα ξανά ότι θα έχει τα περσινά. Μηνύματα. Αυτά που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στο σύνδεσμο. Μηνύματα. Μηνύματα είναι τα φετινά τα χάλια μας πάλι τα ίδια. Κίτρινη η παράγκα τώρα. Από κόκκινη έγινε κίτρινη τώρα και παράγκα. Καταλάβατε. Αυτό είναι ότι αυτά τα μηνύματα μας στέλνουν τώρα. Και εγώ δεν ξέρω τι, αλλά ο Φουρτούνης, να πούμε, δεν είναι μόνος του. Έχει τώρα και παρεάκι το μάνταλο. Στο κέντρο του γηπέδου συνέχεια έπεφτε, ξάπλωνε και έπαιρνε φάουλ για αυτά. Και ξάπλωσε και στο πέναλτι.
το χέρι το βάλε λίγο στο όνομα του και αυτός είπε ότι το βάλε στο πρόσωπό του, λέει, έπεσε να πούμε. Τι να πεις. Ο διαιτητής μπροστά είναι, ρε Μένιο. Ο διαιτητής είναι μπροστά. Τίποτα, να δούμε αύριο πώς θα μας παίξει και εμάς αυτός. Δεν μ' αρέσει η μόρη του Αθηνού. Ναι. Τον έχω στα μπάρια από πέρυσι. Μετά αναρωτιέστε γιατί ο Τίγρης δεν έκανε μεταγραφές. Γιατί να κάνει μεταγραφές, αφού ο Κομίνης φύριξε 2-2. Αφού ο Παπαδόπουλος από τη Θεσσαλονίκη κάνει δώρα τα πέναλτι, γιατί να κάνει μεταγραφές, ρε ο Τίγρης. Χαζός είναι. Τσέπωσε 30 χαρτιά, 30 με τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Έτσι. Τσέπωσε 30. Και δεν μπόρεσε να πάρει τον Καρέλη. Όχι, δεν σας είπα να πάρουμε τον Καρέλη. Καρέλη, αλλά τσιγάρα ήθελα να πάρουμε. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Τόσο σίγουρο το έχει, ρε παιδί μου. Τόσο σίγουρο το έχει. Αυτή σίγουρα μας σήμερα μας τραυματούσαν οι ΑΕΚ. Θα ξεκινούσαν γκρίνιες. Γιατί ήδη εγώ ακούω, γιατί στη δουλειά δεν μπορώ να ακούσω ράδιο από τη Θεσσαλονίκη. Και ακούω υποχρεωτικά Sport FM. Και έχουν ξεκινήσει γκρίνιες, στέλνουν μηνύματα γιατί δεν έκανε μεταγραφή, δεν έκανε μεταγραφή. Μην νομίζεις δηλαδή ότι όλα καλά. Αλλά αυτό ήταν τώρα. Σήμερα να στραβοπατήσει να ξεκινήσουν τα όργανα να πούμε. Αλλά τους δώσαν το πέναλτι και όλα καλά. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, ξέρω να δεις το μάτς. Η ΑΕΚ δεν δικαιούταν σήμερα τη νίκη. Τίποτα δεν έπρεπε. Κατά την άποψή μου, έτσι. Τώρα κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ μπορεί να πει τι λες, ρε Σιτρέγια. Τι λες. Αλλά να μας πούνε ποιες ευκαιρίες έχασε η ΑΕΚ. Τίποτα, ένα δοκάρι είχε, αυτό ένα δοκάρι είχε. Η Τρίπολη δεν είχε, η Τρίπολη δεν είχε δοκαράρα στο 87. Και η Τρίπολη, ναι, και η Τρίπολη είχε ένα δοκάρι, και η Τρίπολη είχε ένα δοκάρι. Άλλες δυο φάσεις δεν είχε, η Τρίπολη. Στα τελειώματα. Είχε φάσεις, είχε η Τρίπολη, έκανε στο δεύτερο μήνο να παίξει καλά η Τρίπολη. Στο δεύτερο μήνο να παίξει καλά. Αλλά εντάξει, δεν την ήθελε την μπάλα να πούμε, όλο στέλνανε την μπάλα στον τερματοφύλακα γιόμες. Αυτά τώρα δεν... Η αλήθεια είναι ότι πρέσαρε. Αυτό έκανε η ΑΕΚ μόνο, από την πρέσα ρε μπροστά. Έπεσε έξω λίγο ο κύριος Μανιάς με τις δηλώσεις προηγούμενης αγωνιστικής στην Τούμπα που είπε το μέσα στην Τρίπολη τους κερδίσουμε όλους λέει. Για να δούμε, όλους τους υπόλοιπους ο κόσμος στην ΑΕΚ μάλλον εννοούσε ο κύριος Μανιάς. Θα δούμε εμείς τώρα αύριο πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Να κερδίσουμε. Δεν το συζητάμε. Αυτός τι ρόλο παίζει ρε τάσο αυτός ο διαιτητής, γιατί δεν μ' αρέσει αυτός ο διαιτητής. Παπαπέτρου. Ναι, αυτός ο Παπαπέτρου, τι ρόλο παίζει αυτός. Ο γιος του Αλουνού δεν πρέπει, ναι, του κανονικού του Παπαπέτρου. Του παλιού γίνου. Φιλαράκι, δεν θέλω να τοποθετηθώ τώρα και δημόσια για τους διαιτητές. Ειλικρινά, άστο, θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Άστο. Άστο, γιατί είναι και από μάτς που έχει γίνει δώρο στην ΑΕΚ να πούμε μια νίκη ακόμα και είμαστε λίγο κάπως. Κατάλαβες. Δεν χρειάζεται. Να δούμε αύριο. Τίποτα, και πρώτα ο Θεός, ξημερώσει αύριο ημέρα, να πάνε όλα καλά. Να μπορέσει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, γιατί τα μηνύματα που έρχονται και φέτος δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Δηλαδή, μετά την περσινή ξεφτύλα, εγώ περίμενα κάτι διαφορετικό, ρε παιδιά. Αλλά δεν. Τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Τάσο, δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Νόμιμοι ταβάδες. Δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι, στην Αθήνα εκεί τα έχουν κάνει, δεν ξέρω τι έχουν κάνει εκεί, δεν ξέρω τι έχουν πιάσει διαόλους και δαίμονες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και όλα εκεί πάνε. Αυτά είναι ρεμένιο. Καλό βράδυ. Γεια σου, Καρδάση. Να είσαι καλά. 23, 10, 2, 87 και 3, 8 και γραμμούλες είναι ανοιχτές, είναι δικές σας. Πες μου, Στέλιο. Ναι, για τον Παπαδόπουλο που σχολιάζουμε τώρα, τον διαιτητή της αναμέτρησης της Τρίπολης με την ΑΕΚ, δεν είναι η πρώτη φορά που δίνει δικαιώματα υπέρ της Ένωσης, καθώς πιο συγκεκριμένα στο περσινό πρωτάθλημα και στην 7η αγωνιστική κοντά στην Ξάνθη ΑΕΚ. Σε εκείνο το παιχνίδι, Ξάνθη είχε μείνει με 9 ποδοσφαιριστές. Αν και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι το 88, τότε ο ίδιος ο διαιτητής που σήμερα είδε το πέναλτι βουτιά του Μάνταλου, κατοχύρωσε με ευθύνη του επόπτη τον γκολ του Βράνιες που σκόραρε από θέση offside. Αυτός είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Θα έχουμε πολύ γέλιο και φέτος. Τη βλέπω τη δουλειά. Έτσι πως ξεκίνησε με προοπτική να συνεχίσει το όλο σκηνικό. Ωραία. Βασίλεια, κάνουμε και το τελευταίο διαλυματάκι, μιας και βρέθηκε ευκαιρία. Διάλειμμα λίγων λεπτών, 3-4 λεπτών, ερχόμαστε για ένα γεμάτο 20 λεπτού, με ανοιχτές γραμμές, 23-10-2-87 και 3-8 για τα μηνύματά σας, FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για ένα ταρτάκι. Θα είμαστε ακόμα εδώ μαζί σας, συντροφιά παρέτσα, με ασπρόμαυρες πτήσεις, με Τάσο Τρέγια και Στέλιο Παπαντονίου στα μικρόφωνα. Στη δημιουργία του ήχου Βασίλης Καβαδίας και στις μουσικές επιλογές. Μούχτι βλέπω κάνουν κάποια site, όπως το gazeta.gr, το sport24 κτλ. Πολλοί μούχτι την κάνουν για το πέναλτι της ΑΕΚ. Ούτε καν λένε ότι υπάρχει αβαβά πέναλτάκι, έτσι, απόλυτη η ΑΕΚ, γράφει Gazeta Sport, απόλυτη η ΑΕΚ, λέει, η Ένωση πέρασε τη δύσκολη έδρα του Αστέρα Τρίπολης με το πέναλτι γκολ του Μάνταλου, 1-0, έκανε το 2-2 πριν τη διακοπή, ούτε καν αναφέρει ότι έκανε δηλώσεις ο προπονητής, ο κ. Παντελίδης, και είπε ότι είναι πάρα πολύ αυστηρό το πέναλτι, ενώ στο πέναλτι του Πρίγιοβιτς, που υπάρχει κανονική ανατροπή, εντάξει, γύρισε και είπε χωρίς να μπει να δει και κάνει τις δηλώσεις μετά, στη μεικτή ζώνη συνέντευξη τύπου, ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Δηλαδή μέχρι και εδώ βλέπουμε τη στάση που κρατάει ο κύριος Παντελίδης. Και είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τις δηλώσεις. Πάντως γκαζέτα... Γκαζέτα και άλλο ένα που πρόσεξε έτσι λίγο και Sport 24 συγγνώμη, το έχουν κάνει γαργάρα, όπως επίσης γαργάρα το έχουν κάνει και οι συμπολίτες εδώ, οι κίτρινοι και οι μπλε, ενώ το προηγούμενο Σάββατο τέτοια ώρα βούιζε το Facebook, το Instagram, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το πέναλτι, το ολοκάθαρο επαναλαμβάνω πέναλτι του Πρίγιοβιτς που υπάρχει ανατροπή 1000%, έχει τσιμπήσει την μπάλα. Τώρα βλέπω εδώ οι συμπολίτες, οι αγαπητοί, το κάνουν πολύ μεγάλο μούχτι, ούτε καν αναφέρονται. Ιδίως οι κίτρινοι, οι οποίοι κοντεύουν να αδελφοποιηθούν. Που δεν παίρνουν και δανεικούς. Αυτά δεν τα ξέρεις. Όποτε μας βολεύει το λέμε. Όποτε δεν μας βολεύει, το κάνουμε μούχτι. Φίλε, εμένα αυτά, εγώ γιγαντώνομαι με όλα αυτά, σαν ομάδα, να ξέρεις. Γιατί όλοι ασχολούνται με τον πρώτο. Τώρα ποιος είναι ο πρώτος, τώρα δεν χρειάζεται να το πούμε. Εντάξει, το ξέρουν και αυτοί, το ξέρουν και οι ίδιοι. Απλά κάποια πράγματα είναι ευκολονόητα και σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις διαπιστώνεις πάρα πολλά. Εντάξει, πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος βλάξ. Ή να έχεις πολύ μικρό IQ, πολύ χαμηλό IQ για να μην έχεις αντίληψη. Πρέπει να είσαι πολύ αδαής, ρε παιδί, πώς το πω. Πάρε τις γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο που περιμένει. Γεια σας. Έλα, καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, τι λέει. Να πει μια χαρά. Το είδες στο μάτς της ΑΕΚ? Όχι ρε φίλε, δεν βλέπω μάτς κανονός άλλος εκτός από την ομάδα μου. Και δεν με ενδιαφέρουν και άλλες ομάδες. Το ότι γράφουν τα site τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε. Τι θα πούνε, θα την κάνουν μούχτη. Τους ξέρουμε ποιους έχουμε αντιμετωπίσουμε, αλλά από εκεί πέρα πέσει θέλω νομίζω να βάλω τον Παπαπέτρο διαιτητή στον τελικό, Τάσο. Ωστέ. Πέσει θέλω να βάλω στον τελικό αυτό τον Παπαπέτρο. Ακούστηκε το όνομα. Ναι, ακούστηκε ένα τέτοιο θέμα. Για να δούμε το πουλί θα μας παίξει 50-50 αύριο. Να είναι λίγο στα καλά της η ομάδα. Εγώ βλέπω όλο το κλίμα που δημιουργήθηκε με το καθαρό πέναλτι του Πρίγιοβιτς, ότι την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ παίρνει ένα πέναλτι δώρο, φάντασμα, εφεύρεση του Θεσσαλονικίου διαιτητή Παπαδόπουλου, το οποίο έμενε να κρίνει και το σκορ και να δώσει το τρίποντο στην ομάδα των Αθηνών. Και έκανε και μούχτη μια κόκκινη. Αυτός απορώ πως φυρίζει ακόμα. Αυτός είναι μεγάλο πουλί. Μεγάλο πουλί. Τους έχει κάνει και δώρο πέρσι στο μάτς με την Ξάνθη. Με 9 παίκτες της Ξάνθης και δίνει τον γκολ offside του Βράνιες. Ο ίδιος ήταν ο Παπαδόπουλος από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά εδώ πρέπει να αντιδράσει λίγο και ο επίσημος ΠΑΟΚ. Έτσι. Περιμένω από τον εκπρόσωπο τύπου, περιμένω μια δήλωση, περιμένω μια ανακοίνωση. Περιμένω κάτι να γίνει, ρε παιδί μου. Γιατί και με την Μπενφίκα το βαβά πέναλτι που πήραμε, δεν νομίζω ότι υπήρξε ανάλογη αντίδραση. Κάτι, μια διαμαρτυρία προς τη FIFA, προς την UEFA. Κάτι να πούνε, κάτι να ακουστεί τέλος πάντων. Να βρεις τώρα... το δίκιο σου, επειδή μου, γιατί μιλάμε για το δίκιο τώρα, έτσι. Τώρα που το ανέφερες με την Μπενφίκα, εγώ ευχαριστώ όλη την ομάδα για το ωραίο καλοκαίρι που είχαμε. Αλλά θα ευχαριστήσω ιδιαίτερους τρεις ποδοσφαιριστές που είχαν καθαρό μυαλό και το δείξαν μέσα στο γήπεδο. Ένας ήταν ο Πρίγιοβιτς που ήταν πολύ ανεβασμένος και φαινόταν σκύλια στο παιδί. Άλλος ήταν ο Βάρντα και άλλος ήταν ο Κρέσπο. Οι άλλοι δεν αντέξανε την πίεση. Σωστή παρατήρηση. Πολλά λάθη, Τάσο. Πάρα δηλαδή, πολλά λάθη.
άμα σκεφτείς ότι στο κόρνερ στο δοκάρι πάει παίχτης και πάω πιο κοντός και είναι, πρέπει να πάω Βιερίνια εκεί και φάγαμε γκολ από διπλό κόρνερ, τι να σου πω παραπάνω τώρα. Φάνηκε εκεί με το που φάγαμε αυτό το γκολ, τελείωσε. Ναι, δεν υπήρχαν. Δηλαδή, πού είναι ο Βιερίνια? Γι' αυτό σε φέραμε ξανά πίσω η Βιερίνια, για να παίξουμε Champions League. Πού ήσουν στα δύο? Δεν αντέξαν την πίεση. Πού ήσουν, δεν έχει, δεν αντέχω την πίεση. Ρε. Φίλε, σε δύο μάτσο πρωταθλητής Ευρώπης Βιερίνια που ήρθε και παίρνει ένα σκασμό λεφτά, γι' αυτό δεν σε πήρα. Τώρα δεν κράζω εγώ το Βιερίνια, δεν θέλω να κράξω. Αλλά ήταν εκτός και στα δύο μα ήταν εκτός. Και δεν ήταν μόνο ο Βιερίνια εκτός. Ο Βαρέλα πού ήταν στο επαναληπτικό? Ο Πασχαλάκης πού ήταν που έκανε δώρο ένα γκολ? Και εκεί τέλειωσε στο 1-2, τέλειωσαν όλα τα πάντα, σβήσαν τα φώτα. Εγώ απογοητεύτηκα από έναν πολύ ποδοσφαιριστή, πολύ πιο πολύ από όλους, από τον Έλλη Καντουρί. Απογοητεύτηκα πλήρως. Κανείς δεν ήταν στα καλά του, Γιώργο. Το θυμάμαι στη φάση του δευτέρου λεπτού και μετά δεν το ξαναθυμάμαι. Κανείς δεν υπήρχε, σου λέω, υπήρχε... Όχι, δεν γίνεται να ήταν κανείς. Στάσου ρε φίλε. Στάσου, ρε. Υπήρχε ο Μαωρίσιο Μωρέ, υπήρχε ο Κάνιας. Καλά, ο Κάνιας δεν υπήρχε, άστο, εδώ και καιρό. Πολλά λάθη. Δεν υπήρχαν, ρε, σε εσύ... Στάσου, καμιά φορά ξέρει, να σου πω λίγο κάτι. Παρακαλώ. Κάνουμε όλοι μαζί ένα λάθος και ρίχνουμε φταίξιμο σε έναν παίκτη το αμυντικό χαβ. Όταν προσθεθούν τρεις παίκτες της αντίπαλης ομάδος, ένα αμυντικό χαβ τι θα κάνει? Τα λάθη ξεκινάνε από το δεξί εξτρέμ και από το αριστερό εξτρέμ. Δεν κάνουν άμυνα από εκεί με αποτέλεσμα να έχει υπεροπλία η αντίπαλη ομάδα. Τι να προλάβει το αμυντικό, ποιο θα πρωτοπρολάβει? Περίμενε να βάλουμε ένα φίλο ακόμα να πούμε στην κουβέντα. Βασίλη, δώσε και τον άλλο να μην περιμένει ο άνθρωπος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Γιώργος από Βόλο. Γεια σου, ρε Τζόρτζ, τι κάνεις? Στάσου, τι έγινε? Τι να γίνει, ρε φίλε, Γιώργος εσύ, Γιώργος και ο άλλος. Συνονόματι. Συνονόματι. Μιλάω κι εγώ. Ναι, εσύ, εμείς μιλάς. Πες και εσύ ένα πρώτο σχόλιο, να μην θα κάνουμε κουβέντα. Συμφωνώ, 1000%. Ναι. 1000% ακούγω μετά σου. Ναι, αγόρι. Ναι, ναι, ναι. 1000% συμφωνώ με τον παλικάρι που μιλάει με τον κύριο για τον ποδοσφαιριστή. Αν και δεν είναι ώρα να τα πούμε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τα λέμε και αυτά τα ζω. Μπας και ξυπνήσουνε. Για τον ποδοσφαιριστή Έλλη Καντουρί. Ναι. Δεν μπορείς να τον βλέπεις στο δεύτερο λεπτό και μετά να το δεις στους 40. Μα εγώ δεν διαφώνησα. Δεν είναι παίκτης τάσου, επειδή ξέρεις μπάλα. Δεν διαφώνησα με τον Γιώργο. Παιδιά, έλα, να πούμε, να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση. Ναι, Γιώργο. Ναι. Μήπως δεν μπορεί να παίξει αριστερά που τον βάζει? Μπράβο! Μα δεν έχει την ταχύτητα. Δεν έχει το τσάφ. Αυτό φάνηκε. Δεν αυτό έχει το τσάφ. Ο άνθρωπος είναι πάρα μα πάρα πολύ αργός. Για πάρα πολύ ώρα, αργός. Και η μόνη θέση που θα τον έβαζα εγώ είναι στο 8 ή στο 10. Κοντά Γιώργο, στην περιοχή. Γιώργο, να πούμε λίγο κάτι. Κάναν όλοι μαζί μια προετοιμασία. Να τον δούμε μετά από κανένα μήνα αν ανοίξει σε ταχύτητα. Φίλε, εγώ τώρα τους ήθελα. Εγώ τώρα και ο ποπός μου. Τώρα και εγώ ήμουνα. Γι' αυτό το μάτς. Είναι δυνατό. Είναι μαζί από την αρχή. Δεν ήρθανε τώρα. Από πέρσι είναι μαζί. Αλλά πέρσι δεν έδειξε τίποτα γιατί ήταν τραυματισμένος. Ούτε φέτος τον περιμένω εγώ, να ξέρεις. Για μένα ο Έλλη Καντουρί ούτε φέτος τον περιμένω. Είναι η χαρά των αντιπάλων όταν βλέπουν 11 Έλλη Καντουρί. Κοιτάξτε λίγο. Ας δούμε κι άλλο. Κοιτάξτε λίγο. Και έχουμε τώρα ρόστερ, έτσι. Κοιτάξτε λίγο. Η μεταγραφή της τελευταίας ώρας ο Καρέλης κάτι σημαίνει. Σούπερ! Για μένα σούπερ! Αλλού θέλω να το πάω, Γιώργο. Δεν έχεις ποδοσφαιριστή σε αυτή τη θέση. Κατάλαβα που το πήγες, Στάζο, κατάλαβα. Δεν έχεις ποδοσφαιριστή σε αυτή τη θέση. Κατάλαβα τι θες να πεις. Να σφίξουν λίγο οι κόλλοι. Με συγχωρείς για τη φράση μου. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, δεν πεις κάτι κάπου. Να σφίξουν λίγο οι ποπί. Έτσι, λοιπόν, εγώ ξέρεις, να πω τη γνώμη μου λίγο, εσύ Τάσου, την περιμένω. Ναι. Να μπει ο Ρουμάνος αριστερά, ο Μπακ. Να Τόσκα. Πάει ο Βιερίνια δεξί χαφ. Ο Τόσκα. Ο Τόσκα, ναι. Γιατί είναι καλός, πάρα πολύ καλός αμυντικά. Mm. Έτσι, επιθετικά δεν ξέρω τι κάνει το παλικάρι. Mm. Αλλά αμυντικά είναι σκύλαρος. Να πάει ο Βιερίνια δεξιά, ο Άρντα ή Καρέλης απ' την άλλη και μπροστά ο Πρίγιο. Μπίσεσβαρ ή Πέλκας εκεί πέρα, να αντρέψουμε. Και ο Λιμιός, αρκετά και με Λιμιό, παιδιά, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Λέμε με από αυτόν τον παίκτη θα βγάλουμε λεφτά, ο Λιμιός και ο... Τον παίρνουμε μόνοι μας και τον βάζουμε πάνω στο καλάμι τον Λιμιό. Που άμα ήταν για μένα μεγάλο λάθος που έφυγε ο Τρελοερίκε,
το καλοκαίρι στη φάση του Λιμιού ή Πάσαρε ή πέρναγε τον ποδοσφαιριστή και γινόταν το 2-0, μπορεί και αυτός να το έχανε, έτσι. Ναι. Υποθετικά μιλάω, Τάσο. Mm. Αλλά για μένα είναι λάθος που έφυγε για δεύτερη χρονιά, Έρικε. Παιδιά, να μην βγάζουμε συμπεράσματα τόσο γρήγορα. Γιατί τέλος πάντων, λοιπόν, δεν είναι γρήγορα. Τις παίρνουν τις ευκαιρίες τους σχεδόν κάθε φορά. Γιώργο. Δεν πήρε ευκαιρία ο Λιμιός εχθές. Δεν πήρε προχτές. Γιώργο. Εγώ είχα βγει με τη Βασιλεία Τάσο μαζί, μιλάγαμε, θυμάσαι που σου είπα ότι ο Πασχαλάκης δεν έχει εμπειρία από τέτοιους αγώνες. Το θυμάσαι. Ναι, κοίταξε τώρα, για να μην τον κάψουμε τον Πασχαλάκη. Όχι, Πασχαλάκης, ο Πασχαλάκης είναι από τους παίκτες που σου φέρανε στη φάση να παίξει με την Μπεμφίκα. Ναι, όσο και αν με πήκρανε. Όσο και αν με πήκρανε, έτσι. Πολλοί παίκτες μας δεν έχουν εμπειρία από τέτοια μάτια. Λογικό είναι, φιλάνθρωπος από τα Γιάννενα και τον Παδραγικό ήρθε να παίξει Champions League. Και εκτός από αυτό. Δεν πυροβολούμε τον Πασχαλάκη. Εκτός από αυτό. Που επεμβαίνω πάλι, ναι. Εκτός από αυτό. Έτσι γιατί σου δίνει και τρόπεο στη φάση του Αραούχου το σουτ στη γωνία που το βγάζει και τρελαίνει το Αραούχο. Δεν πυροβολούμε, Γιώργο, δεν πυροβολούμε. Έτσι, κανένα. Σου έδωσε και τρόπεο, σου έδωσε και τη φάση εδώ με τον Μπρούμες που βγάζει το τέτα-τέτ. Σου έδωσε φάσεις αρκετές. Εντάξει. Αλλά εκεί που έπρεπε να κάνουμε το τσαπ το παραπάνω, δεν το κάναμε. Δεν πειράζει. Στηρίζουμε την ομάδα να μην έχει ο Ρουμάνος αιμονές με κάποια πρόσωπα και κάποιους ποδοσφαιριστές. Γιατί, το ξαναλέω Τάσο, έχουμε πολύ υλικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Έχουμε πάρα πολύ υλικό. Ναι, πρέπει να δέσει όμως αυτό το υλικό και να βρει μια καλή φόρμουλα. Για να μπορείς να κάνεις τη διαφορά, γιατί βλέπεις τι μηνύματα σε στέλνουν η διαιτησία πάλι φέτος. Μαθαίνω ότι πήρε πάλι πέναλτι. Άμα το δεις θα κλάψεις από τα γέλια. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι, θα πας εκεί στα Τσιπουράδικα στο Βόλο και θα πιεις καμιά 8 καράφια για να το συνειδητοποιήσεις. Όρθιο πέναλτι πάλι. Φίλε, άστο. Και άμα δεις πώς το βαράει, το αποκρούει λίγο και φεύγει μπάλα κάτω από τα χέρια του, θα κλάψεις. Δεν υπάρχει. Και με δοκάρι, δοκαράρα της Τρίπολης του 87. Αντί να πάει δοκάρι και μέσα, δοκάρι και... Από πού είναι ο ρεφερή αυτός? Θεσσαλονίκη. Κυκλοφορεί ελεύθερα, άνετα και ωραία. Παπαδόπουλο, δεν τον ξέρω τον κύριο. Δεν τον ξέρεις τον κύριο. Όποιος το βρει σφαλιάρα στα μούτρα μπροστά. Όπα. Όχι τέτοια, φίλε. Είσαι έμπειρος στο ραδιόφωνο. Καμιά δεν υποστηρίζουμε καμιά μορφή βίας. Εντάξει, άκυρο. Το παίρνει πίσω ο φίλος ο Γιώργος. Γι' αυτό κόπηκε και από τον Ιχολίπτη. Γιώργο, ολοκλήρωσε και εσύ να πάρουμε και ένα φίλο ακόμα. Και κλείνοντας θέλω να πω... Παιδιά, καταλαβαίνω το θυμό σας, την τρέλα σας, την τσατήλα σας, αλλά να είμαστε συγκρατημένοι. Όχι, δεν σε έχω χτεθήκαμε ποτέ. Μόνο μια φορά κατά λάθος μου φύγε ένα μη. Μπάς περιπτώσει να πω κλείνοντας, καμιά φορά να μην κριτικάρουμε ας πούμε και παίκτες που έχουν να αντιμετωπίσουν σε μια αντεπίθεση τρεις παίκτες. Ναι. Ο Κάνιας είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου προσφέρει αυτό. Δεν είναι ο Θεός. Για τον Κάνιας που λες τώρα, γιατί εγώ τον έκραξα και τον είχα κράξει σε παλιότερη εκπομπή, στέκομαι πάρα πολύ στα λάθη που κάνει στις πάσεις του. Δηλαδή ναι, όταν δεν μπορεί να μεταβιβάσει. Και εμένα με ενοχλεί. Στα δυο μέτρα αλλά πάσα. Να σου πω λίγο κάτι. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ το χόμπι μου να βλέπω το μάτς δύο φορές και τρεις φορές. Ναι. Ξέρεις ποιος παίκτης δεν έκανε λάθος μπαλιές. Ποιος. Ποιος λες εσύ. Από όλους αυτούς που είναι ονόματα. Ο Άρντα με το που μπήκε δεν έκανε ούτε λάθος μια παλιά. Ο Άρντα σίγουρα. Ο Άρντα αυτό το είχε κάνει σίγουρα με τη Σπαρτάκ μέσα στη Μόσχα. Σίγουρα, το είχα παρατηρήσει κιόλας. Τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο το παιδί και δεν έκανε μια λάθος παλιά. Λοιπόν, δηλώσει του Μανιά. Σε κρίσιμο σημείο λέει το δοκάρι που είχα. Το πέναλτι δεν είπε τίποτα. Μην δεν ασχολείσαι με αυτού του ρετάσου που του έχει μάθει ακόμα. Όλοι προσπαθούν να γλύψουν. Να πάρουν κάνα κοκαλάκι. Έγινε Τζόρτζ. Μαυτόνο. Άντε τέγια. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Συγγνώμη που δευτερόλογο. Ναι. Ο Άρντα δεν έκανε λάθος πάση. Δεν έδινε πάση στην ίδια την μπάλα στην ίδια αυτός. Εντάξει, ο Άρντα έκανε τρομερό παιχνίδι. Ο Άρντα ήταν πολύ καλός. Ο Άρντα ήταν λοιπόν, από τους MVP. Ξεχνάμε ένα σημαντικό πράγμα ότι η ομάδα ξεκίνησε από τον Ιούλιο να παίζει μπάλα μέσω προετοιμασίας και μέσω και η προετοιμασία δεν τελείωσε ακόμη. Ξεχνάμε πολλά πράγματα και ξεχνάμε πολλά πράγματα και χαίρομαι που βγαίνουν αυτοί που κράζουν εντός εισαγωγικών την ομάδα και τους παίχτες γιατί μετά θέλω να τους δω πάλι όταν θα πάρουμε το πρωτάθλημα και να προχωρήσουμε λίγο και στο UEFA να βασικά μου μοιάζει το πρωτάθλημα, εγώ το κύπελο μοιάζει φέτος. Εγώ θέλω μόνο το πρωτάθλημα. Αν μπορούσε να κάνουμε και το τάμπλο ακόμα καλύτερα.
Λοιπόν, θέλω μετά όλους αυτούς πάλι να βγαίνουν και να λένε παιχταρά Λιμιέ, γιατί το άλλο το παιδί του προηγούμενου ο Γιώργος σούμε για το Λιμιό. Ρε παιδιά, ο Λιμιός αν δεν παίξει δεν θα μάθει. Δηλαδή πώς θα γίνει. Λένε για τον Ενρίκε. Ο Ενρίκε για να ανοίξει ο προπονητής τον Ενρίκε, πάνε πέντε κάποιο λόγο και τον Ενρίκε. Δεν τον ανοίξει για πλάκα. Πέστε ρε παιδιά, στη γνώμη σας. Τι να πούμε ρε φίλε. Εγώ τον Ενρίκε προσωπικά τον ήθελα στην ομάδα. Εσύ τον είδε. Ναι, ας υπάρχει και ένα τσαμπουκάς τέλος πάντων που να κάνει το 80% που λέει προπονητής, να κάνει και μια δικιά του τρέλα. Παιδιά, δύο τρελίδες δεν χωράνε σε μια ομάδα. Έχεις έναν τον Νουάρα, δεν θα έχεις και τον Ενρίκε. Λοιπόν, και δεν ξέρω εμείς τι γίνεται, τι γνώμη έχει προπονητής για τους παίχτες. Εντάξει, φάει τον Ελκαντουρί αφού δεν θες να πούμε στον αυτόν, και μην παραπονιέσαι. Είναι τελείως διαφορετικοί παίχτες. Εγώ δεν τρώω κανένα. Εγώ υποστηρίζω την ομάδα για τους παίχτες μου. Όχι, άλλο σου λέω. Είδε τον Ελκαντουρί. Έτσι, και εγώ σου λέω ότι εκεί στο δεύτερο μάτς ανήκει στον Ενρίκε και μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ξέρεις γιατί. Τι που το ξέρω. Έχω δει τον Ενρίκε, ρε φίλε, να παίζει. Έχω δει και τον Ελκαντουρί. Ξέρω τις δυνατότητες και τον τρόπο σκέψης του ενός παίκτη. Είδα και του αλλού. Μπορεί το παλικάρι να είναι το καλύτερο, αλλά όχι σε εκείνη τη θέση. Δεν κάνει για κέρδη. Μπορεί να τρώγει κόκκινη κάρτα ο Ενρίκε. Να κάνει κανένα σκληρό φάουλ πάνω στο τρένο για να τρώγει κόκκινη κάρτα. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα να αρχίσουμε τα αν και τα μπορεί. Λογική. Όχι, με έτσι μιλάμε όλοι, ρε παιδιά. Έτσι δεν λέμε, άμα είχαμε τον Ενρίκε, άμα είχε, έπεσε ο Άρντα, άμα. Απλώς η παρουσία του Ενρίκε. Μην αρχίσουμε να μιλάμε και για τον προπονητή που είπε και το παιδί ότι έχουμε υλικό. Καλά, δεν είναι, ρε φίλε, κακό να σχολιάζουμε. Δεν είναι, να αφήσουμε να. Άκουσε. Όταν λέει ο άλλος λαφίσε μονές ο Λουτσέσκου. Παραπεί ότι έχει βάλει σε μια ότι ο Λουτσέσκου έχει κάποιες μονές. Γιατί είναι κακό να το πιστεύει αυτό. Πόσο κακό δηλαδή. Γιατί φοβόμαστε να μιλήσουμε. Δεν λέμε αυτό πράγμα. Αλλά υποστηρίζουμε την ομάδα, δεν υποστηρίζουμε. Δηλαδή το ότι κάνεις μια κριτική στον προπονητή σημαίνει ότι δεν υποστηρίζει την ομάδα. Κάνεις μια κριτική και τελειώνεις. Δεν κάνεις κάτι Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό έκανε. Δεν έκανε κάτι Σαββατοκύριακο φίλος ο Γιώργος. Κάνει ομάδα και κάνουμε κριτική κακοπροέδρη και δεν είναι ομάδα κακοπροέδρη. Πάνω στη στραβή μπορεί να πεις και κάτι παραπάνω, αλλά δεν πιστεύω ότι το λένε κακοπροαίρετα. Και όλα τα παιδιά, εγώ που βλέπω δηλαδή και αντιλαμβάνομαι και εισπράττω τις κινήσεις και το σκεπτικό και το πώς αισθάνονται. Σε πληροφορώ ότι στηρίζουν ο Λουτσέσκου μπορεί πέρσι να κράχτηκε στην αρχή, αλλά είναι από τους προπονητές που έχουν στηριχτεί όσο λίγοι στον ΠΑΟ. Να ξέρεις. Μα και πρέπει να στηριχτούν, επειδή τι είμαστε εμείς. Φυσικά. Το κέρδισε και άλλος. Φυσικά και με το σπαθί του το κέρδισε, έτσι, προς Θεού. Σας παρακαλώ, μην λέμε ότι κουταμάριστα. Στο τελικό κάτω όλοι τραφήκαμε την μπάλα που έπαιξε. Φίλε, άκουσες καμιά κουταμάρα. Δεν λέω για σένα, ρε παιδί μου. Όχι, γενικά. Γενικά. Ναι. Τέλος πάντων. Μιλάμε κουταμέ, βάζω την αυτό ναι, μέσα. Ναι, ναι, εντάξει. Κατάλαβα. Έγινε Καρδάση μου. Να σε καλά, Καρδάση. Να σε καλά, Καρδάση. Πάμε και στο τελευταίο για σήμερα. Διαγαλαξιακό ακροατή του Λίμπερο και των Ασπρόμων πίσω. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα, κύριε Τάσο. Ω, τον εκλεκτό κύριο Νίκο, τι κάνετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, φίλε μου. Τι κάνεις, Νικόλα. Πώς τους είδες τους τρομοκρατημένους, τα είδες το μάτς, έχεις την ΑΕΚ το μάτς. Τι είδα. Θα πέσεις κάτω από τα γέλια με το πέναλτι που παίρνω. και όπως είτε και το δικό μας έτσι και της ΑΕΚ. Όχι. Το Περίγιοβιτς είναι καθαρή ανατροπή, τσιμπάει την μπάλα και τον γκρεμίζει. Εντάξει, τα λέμε όλα. Εσύ είσαι αντικειμενικός άνθρωπος. Έχουμε ένα θεματάκι. Σαββάτο, Κυριακή, 1ου Δευτέρου του Σεπτέμβρη του 2018. Πώς, Σαββάτο, Κυριακή. Σαββάτο, Κυριακή, ναι. 1ου Δευτέρου, Σεπτεμβρίου του 2018. 1 και 2 Σεπτεμβρίου. 1 και 2 Σεπτεμβρίου. Ελληνικό ποδόσφαιρο, αγγλικό πλασμένο. Ναι. Έτσι ήταν τις εκλογές για δικαστές. Δύο παρατάξεις. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μαζί και η ΑΕΚ. Σημαρημένοι ψηφοδέλτια φιλικές ενώσεις έμπλεξαν δικαστές. Τι είναι αυτό, Νίκο? Είναι ότι ο κύριος, αυτός ο κύριος που παραστάνει το μεγαλομέτωχο της ΠΑΟΚ. Καλός άνθρωπος. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος που δεν ξέρει που πηγαίνει. Τι εννοείς, ότι χάνει τον δρόμο. Και λέει παρακάτω. UEFA αντίδρασε στημένα αλλά και με το φόβο αποκαλύψεων λεπτομεριών συμμετοχή κάποιων σκανδάλων κάρτα υγείας. Κάρτα υγείας αφορά την ΕΠΟ. Ένα, μια κάποιες παλιές αμαρτίες και κάποια εκατομμύρια ευρώ. Παρακάτω,
Παρακάτω, ενώπιον τριμηνών διευθυντήριων κακουργημάτων, δικά του 26 άνθρωποι του ποδοσφαίρου, πρόεδρος που με εφετών Στέλιο Κακαβιάς, αυτός ο άνθρωπος που παραιτήθηκε. Νίκο, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ αύριο. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ αύριο. Θα τελειώσω, Τάσο μου. Εντάξει, συγγνώμη, εντάξει, φυσικό. Συγγνώμη. Με ποιον τρόπο η πείνα και οι δικαστών εισαγγελέων έστειλαν το προϊστάμενο να παραστεί, λέει, με ψήφο γενική συνέντευξη ΣΕΠΟ, ξέρεις η ΕΠΟ που ανήκει. Πού ανήκει? Στην καφετέρια στο Εγάλιο, πίσω της Αγίας Βαρβάρας. Μάλιστα. Δεν μου λες, η Ακρόπολη τα γράφει αυτά? Όχι η Ακρόπολη, κάποια άλλη εφημερίδα. Και παρακάτω. Ναυτεμπορική, ναυτεμπορική τα λέει, ναυτεμπορική. Ναι. Τα εφαρμόζεται, λέει, μαγείρεμα, επιλογή αθλητικών δικαστών, ΣΕΠΟ, περισμένη Δευτέρα, 27-8, ναι. Γκαγκάτη και Μπιτσογιάννη. Ο Μαρινάκη μαζί με το Σαββίδι. Μπιτσογιάννη ποιο είναι, αυτός που φτιάχνει τα κουστούμια? Αυτός ο κύριος που είναι, πούμε, ο άνθρωπος του Μελισανίδη. Μπράβο. Μαρινάκη και με τον Σαββίδι ήπιαν καφέ. Ο διευθυντής του Ολυμπιακού πριν πάρει το αεροπλάνο για την Αγγλία συναντήθηκε μεταξύ τους. Ναι. Προφανώς πολιτικό μέλλον της χώρας. Εδώ ναι, ήρθε και ένα μήνυμα από τον 834 και λέει Ιβάνο Μαρινάκη, λέει μαζί σε ξενοδοχείο και ακόμα τρώμε, λέει, κουτόχορτο. Έτσι λέει ένας φίλος εδώ στο μήνυμα. Εδώ πέρα τι άλλο λέει, ναι. Εδώ τι λέει, μαζί ποιος έστω μπορούσε να αντικαταστήσει τον Βασίλη Γκαγκάτσι, στην παρόμοια καταρχή λέει διευθύνου Μάκη Γκαγκάτσι, κορώνει κούγια δευνάριο. Δηλαδή αρχινάνε τα όργανα να παίζουν πολύ άσχημα. Μάλιστα. Άμα βγει η Νέα Δημοκρατία, που θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Σιγά με βγει ο Μίστερ Μπίν. Σιγά με βγει ο Μίστερ Μπίν. Αυτός δεν περνάει τη μισκή και χαιρετάει τις κούκλες. Άκου τώρα. Μπα, δεν βγαίνει. Άκου τώρα. Αυτά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι ήταν τις εκλογές τους δικαστές. Περισσότερο Ιβάν. Ο Περέιρα, αυτός ο Πορτογάλος. Ναι, ο Ντεμέκ. Το 2017, 70% ο κύριος δεν υπάρχουν, να πούμε. Είτε είναι είτε δεν είναι, το ένα και το αυτό. Ναι. Το 2018, μια βολική, 70% χειρουργία. Το δικό ζήτημα της φοράς. Βαγγέλη Μαρινάκη, Βασίλης Γκαγκάτης, ετοιμάζει την ΠΑΕ θέμα υποβασμού, μπλεγμένος υπουργός Βασιλιάδης. Δηλαδή, αυτός ο κύριος, γιατί πάει και γλύφει τον κύριο Μαρινάκη, μάλιστα, αφού είναι αντίπαλος. Μάλιστα. Ε, ακούστηκες, Νίκο. Ρωτά εγώ ο παδός μιας ομάδος, γιατί πάει αφού είναι, πούμε, εχθρός, που δεν έχει μετοχές. Να βγουν οι υπεύθυνοι και να απαντήσουν. Δηλαδή, αυτή γιατί θα σε πω κάτι, ναι, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι τρώνε σανό. Σανό τρώνε. Ε, όχι, λίγοι, σανό. Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι, πολύ λίγοι. Σανότρων όλοι τα σου παλίκαρε, όλοι τα σου παλίκαρε, ακόμη και οι παλί που κάνουν τους παλιούς παοξίδες που πάνε τη θύρα 7, αυτοί οι κύριοι, τρώνε πολύ σανό. Εσκάσανε, Νίκο, τόσα χρόνια. Εκεί το χοντρό και κλείνω παρακάτω, και όλα που μια λέξη παρακάτω και κλείνω. Κλείσε, γιατί έπεσες έξω στην πρόβλεψή σου ότι υπάρχει, θα περάσει. Σε ρώτησα να περάσεις ο Μήλος και μου λες θα περάσει. Άκου, περιστόκα του Ιβάν την διατησία. Ο Ιβάν Σαββίδη συνδρομή με του εργάτη διατησία με μέλο Περέιρα αποφάσισε να επιβάλλει προσωπικά γκάλωπ κοινωνική διατησία. Δεδομένη προς κάθε καθένας να πάρει ότι θα πάρει και ότι θα πάρει το προτάσμα με τσαμπουκά. Μάλιστα. Εδώ γυαλάει κάθε επικραμένος. Γεια σου, εδώ Νίκο. Εδώ γυαλάει κάθε επικραμένος. Γεια σου, Νίκο. Έρε φουκαρά, πάω. Τι κατάντια έχεις. Καλό βράδυ. Χήμαρος. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πρώτα ο Θεός γερή να είμαστε αύριο στις 10. Θα κάνουμε την τελευταία εκπομπή των ασφαλών πτήσεων. Από Δευτέρα αλλάζει το πρόγραμμα. Θα είμαστε 8 με 10 Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Εκτός από αυτήν την εβδομάδα για να τα πάρουμε τη σειρά. 8 με 10 θα είμαστε όλη την εβδομάδα με τον Ζάχο τον Ντρούλινγκ. Θα ξεκινήσει μια νέα εκπομπή που όμοια της δεν θα υπάρχει στα RGNA της πόλης. Δίδυμο φωτιά. Οι πρώτες αντιδράσεις του κόσμου δίνουν τεράστια εθελετικά μηνύματα. Δηλαδή το περίμενε πώς και πώς αυτό ο κόσμος. Εδώ ο σταθμός στο Λίμπερο θα το δώσει απλόχερα, θα το χαρίσει τον κόσμο. Θα το δείτε από τη Δευτέρα.
8 η ώρα όλοι να είστε συντονισμένοι εδώ στο 107,4 των FM. Ξεκινάει η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Μετά στο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Με λίγα λόγια, πάω Κάρης. Αυτό που βλέπατε στους τηλεοπτικούς δέκτες πριν μερικά χρόνια, την αντιπαράθεση, την καζουρίτσα, πάντα σε ραδιοφωνικά πλαίσια και όρια, θα την έχετε στα ακουστικά σας από το ραδιόφωνο όλη τη σεζόν. Λοιπόν, επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε 8 με 10 όλη τη εβδομάδα, εδώ με Ζάχο Ντρούλινγκ, Ράδιο Μαρμίτα. Και από τη μεθεπόμενη πάμε Δευτέρα, Δευτέρα και Παρασκευή 10 με 12 θα γίνεται η εκπομπή. Και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 με 10. Αυτό θα είναι το πρόγραμμα της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα της δικής μας. Τώρα για το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού θα ενημερωθείτε μέσα στην εβδομάδα. Στέλιο Παντονίου, έχω μιλήσει και για σένα με τους υπευθύνους. Μου είπαν ότι ήδη σε έχουν υπόψη τους, σε έχουν στη λίστα. Τώρα που θα κουμπώσεις, αν θα κουμπώσεις, με ποιον θα κουμπώσεις, αν θα είσαι μόνος σου, αν θα είσαι Σαββατοκύριακο, αν θα είσαι καθημερινά, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Μόλις θα ενημερωθώ, θα ενημερωθείς και εσύ και από τον σταθμό και από μένα, γιατί είσαι ένα αξιόλογο παιδί, είσαι ένας δημοσιογράφος ο οποίος νομίζω μιλάς αντικειμενικά, έχεις χαμηλούς τόνους, είσαι ψύχρεμος, είσαι ενημερωμένος πάντα και νομίζω ότι έκανες και τα αγροτικό σου ένα ολόκληρο χρόνο εδώ στη δική μας εκπομπή. Και αγροτικό δεν το λες. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, έτσι το λέω εγώ τον Νεαπολίτικα τώρα, ξέρεις. Εντάξει. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, φυσικά και αύριο. Εγώ θα σε ευχαριστήσω περισσότερο, γιατί εντάξει. Κάτσε, πιάσουμε κάποια παιδί τώρα, σε θέλω. Δεν πήρε και τον τελωτό σήμερα. Άσε τώρα, τον τελωτό θα πάρει. Τώρα που άκουσε το παιδί, θα πει γιατί κλείνει η εκπομπή. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Απλά έτσι μια ενημερωσούλα κάναμε για το τι μέλη γενέστε από εβδομάδα. Οπότε αύριο να είστε εδώ συντονισμένοι κοντά μας, θα είναι και η εκπομπή θα ξεκινήσει λίγο μετά το τέλος του μάτσε Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Όλοι ευχόμαστε φυσικά να έρθει το πολυπόθετο τρίποντο για την πολύ συνέχεια, πολύ δύσκολη συνέχεια που θα δούμε στο πρωτάθλημα και μετά το τραγικό πέναλτι που έχει δώσει ο Θεσσαλονικιός διαιτητής Παπαδόπουλος υπέρ της ΑΕΚ, στην ουσία χαρίζοντας, δίνοντας τους 3 βαθμούς στην ομάδα της Αθήνας. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο το ακροατήριο του Λίμπερο που ήταν συντονισμένος και σήμερα εδώ στο 107,4 FM. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ εδώ στην τελευταία εκπομπή των ασπρόμενων νοτήσεων στις 10 με 12. Στέλνω ο Παντονίου μια αποφώνηση και την κάνω. Όχι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10 εδώ. Καλό βράδυ. Okay. Από ασπρόμενες πτήσεις, από Στέλνω ο Παντονίου, Βασίλη Καβαδία και Τάσο Τρέγια Γιατρόπουλο, να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο Αουφίντερσεν.